Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, Κωστής Ραπτόπουλος μέχρι τις 2. Με Γιάννη Χιλετίδη στον πάγκο, παρέα με το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανιώτη, τον γιατρό μας. Τι γίνεται ρε γιατρέ? Καλησπέρα, καλημέρα. Πολλές ιώσεις ρε, χθες έμεινα σπίτι ρε, έκανα την ταντάνα που. Γαστρεντερίτιδα. Γαστρεντερίτιδα, ναι. Περαστικά. Ναι, γαστρεντερίτιδα και δεν μπορούσα να έρθω γιατί είναι δύσκολο. Έπρεπε να κάνω, ας πούμε, και χρέη. Μας φυλάνε τόσα χρόνια οι γυναίκες μας, να κάνουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Ήρθε η ώρα να ανταποδώσει. Ναι, γιατί ο πάτερ Αβακού μας πάντρεψε, λέει, παιδί μου, εσύ λέει, πρέπει και στις αρρώστιες να είστε, λέει, μαζί. Και στα καλά και στα άσχημα, αυτά που λένε οι σουίτες, να πούμε, για να. Ανέφερε για σε γαστρεντερίτιδα, όχι. Ο πάτερ δεν ανέφερε. Γαστρεντερίτιδα δεν. Να, η επιστήμονος, σαν σήμερα είχε γίνει. Που είχαν πει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι επιστήμονες του Ολυμπιακού. Του είχε πει ο Σαλιαρέλης, έτσι. Πάρε και σε ένα κολπάκι εδώ πέρα, στο παλιό Καραϊσκάκι. Κυνηγούσαν, να πούμε, το Δημόπουλο, γιατί του έκανε έρωτα ο Δημόπουλος, ο Χρήστος. Τους Καραϊσκάκι, τους παλιούς. Με τον Τζαλακώστα πότε ήταν? Να, αυτή με τον Τζαλακώστα. Εδώ ήταν, ναι. Με διαιτητή, αν θυμάμαι καλά, ένα οφθαλμίατρο θεσσαλονικιό δικό μας, τον Ναούν. Αθηναϊκός, 2-2. 2-0 ήτανε. Αδόνι Τζαλακώστα. Τους πέταξε, να πούμε, δυο γκολάκια ο Δημόπουλος. Οι μάγκες, να πούμε, την είδανε, ωραία, κάτι γκολάρες ο Δημόπουλος. Και τον πήρα στο κυνήγι τον Δημόπουλο. Ενώ εμείς εδώ τον έχουμε φωνιάς. Ωραίος. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340, ξημέρωμα 11 του μηνός. Ποιος στέλνει μήνυμα? Ποιος στέλνει μήνυμα εδώ? Ο γιατρός. Ουφ, αποκλείστηκε ο λαγός και άλλη μια χρονιά άντιτλη. Ιστερόγραφο, αφροαγκούζε, βγάλε ανακοίνωση. Ρε γιατρέ, γιατί είσαι κακός άνθρωπος? Γιατί είσαι τέτοιος άνθρωπος? Γιατί είσαι αντιπαναθηναϊκός? Πολύ αντιπαναθηναϊκός. Λοιπόν, το ένα το μάτσο, το δεύτερο ημίχρονο, για να είμαι ειλικρινής, ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία παιχνίδια σέρνεται. Δεν ξέρω ο Αλαφούζος αν θα βγάλει πάλι για διαιτησία σήμερα και τα λοιπά, αλλά σέρνεται. Μετά το 1-0 που έγινε στο 65ο λεπτό, κάπου εκεί πέρα έγινε σήμερα, ούτε ο Βιαφάνης τράβηξε, ούτε η Πλαϊνή, ούτε Καλτσάδες, τίποτα. Και ο Μπέρκοτα μπήκε, ήταν σαν κουρδιστό γουρούνι. Τίποτα δεν έκανε ο Μπέρκο. Τελείωσε. Λοιπόν, μόνο από τον μπλόκο των αγροτών δεν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Μετά την Καμπάλα και ο Ατρόμητος. Καημένε Αλαφούζε. Μάλιστα. Πολλά τέτοια μηνύματα θα δούμε σήμερα. Γιατρέ, λέει, γιατί γίνεται έξω? Έχει πολλές ιώσεις. Ναι. Περάσαμε ένα χειμώνα αρκετά με πολλά περιστατικά. Να πω ότι το καλό Evital είναι ένα προϊόν το οποίο βοηθάει την κατάσταση πάρα πολύ. Εγώ την ξεπέρασα τη δουλειά, την πάτησε η γυναίκα μου γιατί το δεύτερο μπουκάλι δεν το πήρε. Χλάπα της, εγώ να πούμε, ακμεότατος, με καλές αναπνοές, ταχύτατος. Πρωί εδώ, βράδυ εδώ, απόγευμα ιστορίες, γυμναστήρια, κόλπα. Πώς με βλέπεις, αν δεν έπινε καλό Evital? Ναι. Έτσι. Είμαι σε καλή κατάσταση. Για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης, μπορούμε να το πάρουμε παίρνοντας τώρα τηλέφωνο στο 2312-200-500 στην προνομιακή τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών, καθώς αν πάτε με άλλο τρόπο να το πάρετε είναι γύρω στα 55 ευρώ. Εδώ γίνεται έκπτωση γιατί πραγματικά οι Μετροπόλητες το παραγγέλουν πάρα πολύ και έχουν και πάρα πολύ καλά σχόλια, ιδιαίτερα για πόνους, αρθρώσεις κτλ. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα για τους πονοκεφάλους και αν θα δώσουμε κάτι σήμερα στους φίλους μας. Ναι, για ημικρανίες λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Ναι, υποφέρει ο κόσμος από ημικρανίες. Αρκετά, ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός. Γιατί αυτές έχουν. Περισσότερο έχουν να κάνουν και με τις ορμόνες τους. Συνήθως αφορά πονοκεφάλους. Με την ημινόπαυση έχουν και πονοκεφάλους. Ναι, ο ημινόπαυση είναι ένας από τους παράγοντες. Να σταματάει να παράγει, να πούμε, η ορμόνη. Ναι, και οι ορμόνες βέβαια της περίοδου για τις γυναίκες. Αρχίζουν από την εφηβική ηλικία συνήθως, από νεανική ηλικία. Αφορά τις ημικρανίες, δηλαδή, εδώ ανάμεσα στα. Μπορεί να αφορά και το μισό μέρος της κεφαλής. Στο μισό φύλλο, δηλαδή. Όχι πάντοτε όμως. Όχι το μισό μέρος. Έτσι, στο μισό μέρος, από το μάτι μετά. Ναι. Αλλά μπορεί να αφορά και όλη την κεφαλή. Ναι. Υπάρχουν είναι εκνευριστικός ο πόνος. Βεβαίως, ναι. Μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως
και τρεις μέρες, μέχρι από 4 έως 72 ώρες. Επιδεινώνεται από πολλές φορές από το θόρυβο. Μηχανάκια απ' έξω, δημοσιογράφοι. Ναι. Συνήθως ο άνθρωπος αποζητά κάποιο ήσυχο μέρος, χωρίς φως πολλές φορές. Χωρίς φως. Ναι. Τι λέτε. Θες σκοτάδι, ναι. Θες σκοτάδι, βεβαίως. Ναι. Άμα οι μηχανίες θες σκοτάδι. Συνήθως, ναι. Όχι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που το επιδεινώνουν. Εγώ επειδή είχα ένα ανοιχτό φως. Ναι. Το στρες, ναι. Η σωματική άσκηση, η σεξουαλική πράξη πολλές φορές. Τι παθαίνετε. Έχει πολλές μηχανίες. Αν κάνει έρωτα, έχει μικρανίες. Ναι, μερικές φορές έχει παρατηρηθεί και μετά το ερωτική πράξη. Ναι. Έχει μικρανίες, Όχι πάντοτε. Λέμε, είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Άλλος ποιος είναι, είπες. Στρες, σωματική άσκηση, αϊπνία, ναι. Αλκοόλ, κατάχυση αλκοόλ, ιδίως το κόκκινο κρασί μπορεί να προκαλέσει. Το κόκκινο κρασί. Μπορεί να προκαλέσει το jet lag πολλές φορές. Το jet lag τι είναι. Όταν πηγαίνεις από εδώ σε άλλη ήπειρο, κάνεις ένα αντιπυρητικό ταξίδι στην Αμερική, στην Κίνα, Αυστραλία. Ναι. Μπορείς να προκληθεί η μικρανία. Μάλιστα. Φάρμακα πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν διάφορα φάρμακα. Ναι. Και άλλοι παράγοντες. Ναι. Το στρες. Το στρες, μεγάλο αυτό. Ναι. Αυτό το στρες είναι το χειρότερο, έχω την εντύπωση. Είναι ένας κοινός παράγοντας για πολλά. Εγώ πάντως κανέναν ανέστητο δεν ήταν να παθαίνει τίποτα. Σωστό γι' αυτό. Δεν έχω δει ανέστητο άνθρωπο να παθαίνει τίποτα. Συνήθως είναι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή μπορεί να καπνίζει, μπορεί να πίνει, μπορεί να κάνει, να ράνει, να τρώει κρέα, τα ιστορίες καθημερινά, να μην γυμνάζεται, να χίλια δυο και να το σώζει πια η αναισθησία του. Ευτυχής λοιπόν όσοι είστε ανέστητοι. Λοιπόν, τι δίνεις για τρέμπ πριν πάμε στο φίλο μας να τον ευχαριστήσουμε εδώ. Ως έφερε φαγητό έτσι, ωραίο. Για πες. Ναι, για τις ημικρανίες θα δώσουμε για 2 τυχερούς. Ναι. Λίγες συνεδρίες για τον καθένα για την αντιμετώπιση της ημικρανίας με τον βερονισμό. Ναι. Τι δίνουμε. 2 συνεδρίες, δηλαδή όχι 2 συνεδρίες, για 2 τυχερούς, κάποιες συνεδρίες για την θεραπεία του βελονισμού. Για την ημικρανία. Για την ημικρανία. Ναι. Για την ημικρανία. Ναι. Στην αφορά γυναίκες, έτσι. Να πω, άνδρες. Συνήθως, εγώ δεν έχω συναντήσει ακόμα δηλαδή, να το αντιμετωπίσω. Είναι αφορά 100% γυναικείο πληθυσμό. Α, είναι ο προνόμιο της γυναίκας. Συνήθως. Ναι. Α, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Και παίζουν ρόλο οι ορμόνες. Και αυτό. Έχουν δηλαδή οι γυναίκες όπως λες ορμονικά. Ανεβαίνουν οι ορμόνες, κατεβαίνουν οι ορμόνες. Γι' αυτό είναι, ας πούμε, μια καλά δεν είναι, μια δεν είναι καλά, ας πούμε, λες. Σωστά. Μια είναι χαρούμενη. Υπάρχει μια διπολική αυτή. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, τη μια μέρα σου χαμογελάει η κοπέλα. Την άλλη με τα μούτρα κάτω. Λες, τι έπαθε, για ποιο λόγο μέσα. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Μάλιστα. Ναι. Πού τα δίνουμε, τι κάνουμε. 9.55 και το μήνυμα. 54.340 λέει ημικρανία. Ημικρανία βελονισμός. Ημικρανία βελονισμός. Ναι. Στο 54.340 και θα έρχεται στην Εγνατία εκεί στην Κορίνα. Στην Κορίνα, ναι. Θα τηλεφωνήσει στο 231-0282-400 στο κέντρο βελονισμού μας και θα συνεχίσει να το βοηθήσει. Να πούμε ένα ευχαριστώ στο φίλο μας, στο Daily Way, που μας έστειλε σε όλο το Μετρόπολη από ένα καλό έτσι μυρωδικό. Τι μας έστειλε, δε. Φώναζε, δεν σε ακούω. Με γύρω χοιρινό. Πώς. Αυτά είναι καλαμποκίσιες πίτες. Καλαμποκίσιες πίπες. Πάνω. Πίτες, ρε. Πίτες. Νερά. Ναι. Δεν ακούω καλά, αφού γύρα. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Εγώ έφαγα πριν έρθω με τον γιατρό. Ήσουν πριν από εκεί. Ναι. Είδες τι γίνεται. Αυτά είναι 2 καλαμποκίσιες πίτες. Σος φέτας, γκούντα. Μια σάλτσα μανιταριών που φτιάχνουμε εμείς. Γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο ή φιλέτο κοτόπουλο. Πράσινη πιπεριά. Κλείνει, το στάρετε και σερβίρετε με πατατούλες. Το στάρετε τι θα πει. Το βάζουμε στην τοστιέρα. Στην τοστιέρα, ναι. Να λιώσουν όλα τα τυριά. Να πάνε όλες οι γεύσεις παντού. Τέλειος. Άψογος. Και έχεις και την πέψη, έτσι. Εντάξει, πέψη κόλλα. Σταθερός. Σταθερός. Είσαι δηλαδή από αυτούς οι οποίοι είναι ενάντια στην Coca-Cola που είσαι με τους εργαζόμενους. Γι' αυτό το έγινε. Ρωτάω, ρε φίλε, να με πεις. Είναι και η διαφορά. Σκέψω ότι στην Αμερική μόνο Pepsi. Αμερικάνικο. Μόνο Pepsi. Ναι. Αυτό αμερικάνικο προϊόν δεν είναι. Σωστά. Ναι. Υπάρχει κανονικά διαφήμιση. Στην Ευρώπη πέρασε με το Αϊ-Βασίλη, ναι. Το χοντρό. Υπάρχει διαφήμιση. Ναι. Βάζεις τέτοιο, βάζεις το παιδάκι χέρμα. Και βγάζει Coca-Cola, πατάει στην Coca-Cola για να βγάλει Pepsi. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι, κανονική διαφήμιση. Ωραίο. Γιατρέ, λέγε, πώς τα βλέπεις αυτά. Ωραία πράγματα. Πού είσαι, Αγίων Πάντων, έτσι. Αγίων Πάντων 28, Daily Way. Περιμένουμε εδώ όλους τους ακροατές να έρθουν να δοκιμάσουν τις καινούριες γεύσεις. Και μέχρι πού πας, άμα σε τηλεφωνήσουν. Πηγαίνουμε Μενεμένη, κέντρο, Αμπελόκηπους, πιάνουμε Νεάπολη, Σικές. Από τη δυτικά, πας. Παοξίδες. Λοιπόν, ωραία. Τι τηλέφωνο έχει. 2310. Το ξέχασες. 514. Όχι.
51-0-045. 51-0-045. Πολύ διαβάζει τελευταία. Ναι. Είναι... απλό και εύχριστο. Ναι. Πού σπουδάζεις? Σπουδάζω μαγειρική σε ένα ιδιωτικό Ινστιτούτο. Είναι ωραίο αυτό. Και τυχερές οι γυναίκες που παντρεύτηκαν μάγειρες. Ναι, απίστευτο. Ναι, 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 ναι. Έχουμε, έχουμε τα, προσπαθούμε να έχουμε τα τυχερά. Εγώ τώρα που αρρώστησε η γυναίκα μου, ούτε πιλάφι δεν ήξερα. Να πήγα στο μαγειρίο. Έχουμε και μια κοπέλα με τον άντρα της εκεί στην. Εκεί πώς λέγεται ο δός, δεν θυμάμαι, κάτω από την παπάφη. Λέω γεια σας, γεια σας. Παπουτσάκι αυτά, τι θέλετε, τι έχετε σήμερα. Πού να μαγειρέψω. Ανίκανο. Εγώ είμαι καλό σε άλλα πράγματα, γιατρέ. Γιατρέ μου. Ναι, γιατρέ. Το βεβαιώνουμε. Ναι, το βεβαιώνουμε. Ναι. Παναθηναϊκό γιατρέ δεν είδες. Όχι, τ' άκουσα όμως. Τ' άκουσες όμως. Λοιπόν, έφαγε ένα γκολ ο Παναθηναϊκός, φίλε Πίμα. Στόιτσεφ. Στόιτσεφ. Του κάνει μια σέντρα ο Κευρακίδης, εκείνος ο κοντό. Να μην πω. Τανός, δεν το λέω γιατί είμαι καλός άνθρωπος, δεν. Ταχύτατος, εκρηκτικότατος. Από ένα χωριό εδώ κάπου είναι. Δεν ξέρω, από κάπου εδώ, Κοζάνη, από κάπου είναι. Το λέω τον Αλέφαντο, ρε, εσύ πολύ μ' αρέσει αυτός, λέω Κυβρακίδης. Ναι, μου λέει, ρε, εσύ καλός, κοντός είναι, μου ρε, κοντούλης, λέει, και τα λοιπά. Βρήκε κουσούρι. Τι κουσούρι βρήκε? Άμα λέει παίζει δεξί μπακ και γίνει σέντρα, λέει, απ' αριστερά, αυτό έχει δίκιο. Και επιδείξουνε, λέει, στην περιοχή, είναι τόσο κοντός, λέω, που θα χάσει την κεφαλιά. Αυτό είναι το μόνο μειονέκλημα, εν τω μεταξύ. Έχει πολλά μέτρα πάνω. Δεξί μπακ. Κοντός είναι όντως. Όπως Αποστολάκης. Ναι, σε αυτό το στυλ. Γεροδεμένος, ναι, ναι. Ταχύτατος, εκρηκτικότατος, πολύ καλός στο χαμηλό παιχνίδι. Ψηλά κάνει, όντως. Λέω Αλέφαντος, για να του δικαιολογήσουμε το χαμηλό boy, πρέπει να κάνει ωραία πράγματα, μαγικά πράγματα. Είναι της φιλοσοφίας ο Αλέφαντος Μουρίνιο. Να είναι ταχύς, αλλά να είναι και ψηλός. Δηλαδή, κάτω από ένα 80 να μην είναι ο δεξί ο μπακ ή ο αριστερό ο μπακ. Είναι οι καινούργιες κουλτουριές αυτές του ποδοσφαίρου, γιατί σου λέει γίνεται ένα φάουλ, έρχεται στο δεύτερο δοκάρι. Πώς το έφαγε ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο? Κοντό τερματοφύλακα, κοντός ο Κίτσου δεξιά στο 1,70-1,71, 1,80 τόσο ο τερματοφύλακας. Σηκώθηκε ο Γερό Λαζαρίδη στο δεύτερο δοκάρι, πάρει την κεφαλιά. Το μπόι που λένε. Είναι και το μπόι που έλεγε ο Παπαγιανόπουλος. Ε, θυμάσαι. Ναι, ρε, αποκλείεται. Είναι και το μπόι. Είναι και το μπόι. Λοιπόν, 9,55 και ενώ μήνυμα 54.340. Εδώ γελάνε και οι κότες, λέει ο φίλος, με το μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα της ΑΕΠ Κατερίνης. Μάλλον πρόκειται για το μεγαλύτερο κούνημα της θύρας 10 της ΑΕΠ Ηρακλής και βρίζει ο φίλος. Δεν τα διαβάζω τα υβριστικά, φίλε. Κάνει κριτική ο Σιτές, τα υβριστικά δεν τα διαβάζω. Γιατί έχω ποιότητα σαν άνθρωπος και δεν θέλω να βρίζω γιατί είμαι σωστός άνθρωπος. Δεν είναι γιατρέ. Μα έχεις ακούσει ποτέ να βρίζω? Ποτέ. Ποτέ. Όπως λέω, κόκκινος, με έχεις δει ποτέ να πίνω? Όχι, ποτέ, 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 ναι. Καλησπέρα να πω, ο διαιτητής που δεν έδωσε το πέναλτι στο Βέλιο και θα δώσει τον Μπερμπάτοφ ονόματι Θάνος, σφυρίζει την Κυριακή. ΠΑΕ Ηρακλής δεν υπάρχει, οπότε βλέπω να δικαιώνεσαι σε αυτά που έχεις πει για σπρόξιμο του ΠΑΟΚ. Χίλια χρόνια Ηρακλής, Λευτέρης από Εύωσμο. Έχω εντεκάδα Ηρακλή. Έχω εντεκάδα Ηρακλή, πώς πρέπει να κατέβει. Πώς πρέπει να κατέβει με τον ΠΑΟΚ για να έχει περισσότερο καΐλα ο διαιτητής να σφυρίξει ΠΑΟΚ. Παπαδόπουλος, αν το δει, αν το δει, αν το δει. Ο Πογέτ το είδε με τον Ολυμπιακό, κατεβαίνει 3-5-2 και πάει να χτυπήσει. Θα τα πούμε αργότερα. Όποιος αεξής θέλει, εδώ είμαστε εμείς. Μπράβο στον Πογέτ και μπράβο στον Παπαδόπουλο αν κάνει ένα τρίκ για να σφίξει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατεβαίνει με 4-4-2. Έχω δηλαδή σασπένς. Μην έχω 3-0 ημίχρονο και πασούλες ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και λένε οι ΠΑΟΞίδες μετά του Ηρακλή, σας κάναμε να πούμε fair play, να πούμε, να πούμε. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Γιατρέ, είσαι πολύ κομπλεξικός, δεν λέει για σένα, για τον γιατρό τον Ηρακλειδέα λέει. Και ανθρωπάκι χερέκακο. Η Πανάθα όταν πρέπει να χάνει, χάνει. Και δίκαια αποκλείστηκε. Κας 13 από καταπράσινη μπότσαρη. Μπότσαρη καταπράσινη. Θρύλο στην κάτω τούμπα. Μπότσαρη καταπράσινη. Μπήκα στην πόλη οι εχθροί. Ρε κτηνίατρε, μήπως λαγός είσαι εσύ, λέει. Σου είχε αφήσει ψυχολογία, λέει ο φόρος. Θα μου πεις, μέχρι και οι συνοπαδοί σου σε τραμπούκησαν και φωνάζει σαν τον Τρίφων Σαμαρά, ρε. Ντουλμάτζι, καλημέρα. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ο γιατρός στέλνει μήνυμα και λέει: Ριάκι ο Κοζάνης, ο Κυβρακίδης, τον κληρονομήσαμε από τους Πόντιους Κατερίνης και το χάσαμε για 15.000 ευρώ από τον Αιγινιακό του Νιώπα. Από τον Αιγινιακό του Νιώπα. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Με Κλωναρίδη σεντερφόρ, Αμπέιτ και Καλτσά στις πλευρές και το Βιγιαλφάνες δεκάρι, με το Λούντι και τον Εσχέν, ο Παναθηναϊκός μετά το 1-0, αλλά και πριν το 1-0, εγώ περίμενα μετά το 1-0, ήταν τόσο επικίνδυνος όσο ένας εγχειρισμένος άντρας μετά από ολική αφαίρεση προστάτη στα 80 του. Τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, μέχρι αύριο να παίζαμε, έτσι όπως έβλεπα το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός αποκλείεται να έκανε γκολ. Έπρεπε να γίνει τρομερό λάθος από Λαζαρίδη, Φιντανίδη, Κυβρακίδη και Μπιτόλο, ή να μπει κανένα αυτόν τον γκολ από κανένα και ητά.
Δεν υπήρχε περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Και το τραγικό για τον Παναθηναϊκό με την Ξάνθη και με τον σήμερα τον Ατρόμητο είναι ότι παρουσίασε ένα πολύ κακό σύνολο και παρουσίασε σοβαρότατα προβλήματα παραγωγής παιχνιδιού. Δεν μπόρεσε ούτε σε φάση ανορθόδοξου ποδοσφαίρου να δείξει την όποια παρουσία του. Επαναλαμβάνω, ούτε σε ανορθόδοξο στυλ ποδοσφαίρου μπόρεσε να δημιουργήσει κάτι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Παιδιά, σήμερα βγήκε, λέει, η γυναίκα μου από το νοσοκομείο. Είχαμε τον ιό τύπου Α, από τους 6 στο δωμάτιο οι 4 κατέληξαν. Προσοχή σε όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτός, ρε γιατρέ, ο ιός? Για ενημέρωσε λίγο. Ο ιός, λέει. Βγήκε η γυναίκα του ανθρώπου, του 6-30 από το νοσοκομείο. Είχαμε τον ιό τύπου Α. Από τους 6 στο δωμάτιο οι 4 φύγανε. Προσοχή σε όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό? Μάλλον για την γρίπη, λέει. Για τον ιό γρίπη. Ναι, πες μου, τι είναι αυτό. Γενικότερα, ναι, φέτος έχουμε περισσότερα κρούσματα. Βέβαια, κάθε χρόνο η γρίπη έχει τα θύματα της. Δηλαδή, ως επιπλοκές, λόγω των επιπλοκών της γρίπης, καταλήγουν αρκετοί ασθενείς. Είναι επιβαρημένοι. Καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένοι, διαβητικοί. Τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Φέτος όμως τα νούμερα είναι σχεδόν διπλάσια. Γιατί? Πού το αποδίδει η επιστημονική κοινότητα? Και τα καινούργια στελέχη, τα οποία είναι λίγο πιο επιθετικά και έχουν. Μας ψεκάζουν, ρε γιατρέ. Δεν μας ψεκάζουν τα αεροπλάνα. Έτσι λέει. Δεν χρειαζόμαστε. Εμείς, μου φαίνεται, έχουμε ιδιοψεκασμό. Πώς μπορεί να την κολλήσει αυτή τη γρήπη? Να πας σε ένα χώρο στο καφενείο. Ναι, μέσω του χειραψία. Στα γονιδίων. Δηλαδή, χειραψία. Αν δεν γίνεται, δεν τουρούνται οι σωστές υγιεινείς. Πλέον πλένουμε τα χέρια μας όταν πηγαίνουμε στον τουαλέτα. Δηλαδή, άμα έρθει ένας βρωμιάρης εκεί και σου κάνει χειραψία, βέβαια, βάζεις το πρόσωπο στα χέρια σου, φυσικά κινδυνεύεις. Ναι. Σημαίνει ότι θα νοσήσεις. Ναι. Όταν όμως η άμυνά σου είναι στα κατώτερα επίπεδα, μπορείς να. Η άμυνα. Βέβαια. Δεν τρως καλά, δεν κοιμάσαι καλά, έχεις στρες. Είσαι δηλαδή στα κάτω σου. Α, όταν είσαι δηλαδή κουρασμένος. Κινδυνεύεις περισσότερο. Όταν σε βρει σε άμυνα κακή. Όπως και το κρύο, είναι ένας παράγοντας κινδύνου για το χειμώνα. Δηλαδή, γιατί όταν αρρωσταίνουμε περισσότερο το καλοκαίρι, περισσότερο το χειμώνα. Δηλαδή, να αποφεύγουμε τον κάθε βρωμίλο το που έρχεται για να πει. Ναι, σε αγκαλιάζει, μάτς μουτς. Σε κλειστούς χώρους, στα καφενεία. Κυκλοφορία, καφενεία, στρατόπεδα, στρατιώτες, σχολεία, παιδική σταθμή. Όλοι αυτοί είναι επιβαρημένοι. Χρυσέ μου άνθρωπε. Καλέ μου άνθρωπε. Αν μου έχεις τέτοια καλή πληροφορία, τι να σου πω, θα υμνήσω το σώμα. Ή θα το. Τέλος πάντων, ξέρεις κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Ακόμα και πτώμα να υπάρχει, ένας φίλος. Ακόμα και πτώμα να υπάρχει που λέμε, να ξέρω, λέω, ότι πού είναι να πάω να κλάψω τον άνθρωπό μου. Να ξέρω ότι το αμάξι μου, το παιδί μου, ξέρω εγώ. Να μην πω τίποτα παραπάνω. Χρυσέ μου άνθρωπε, καλή πληροφορία μου έδωσες. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, μην χαλάσεις το γούρι. Λοιπόν. Πες μου καμιά καλή μαγιά που μπορεί να παραγγείλει κανένας στον τελικό, γιατί μας έφερε σήμερα όλους. Φάγαμε πάρα πολύ καλά και υγιεινά. Light γύρω τι σημαίνει? Light γύρω σημαίνει από επιλεγμένη παντσέτα, την οποία προσπαθούμε να αφαιρέσουμε όλο το λίπος. Πώς το αφαιρείς το λίπος? Έχεις μαγιά? Είναι μυστικό, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε. Είναι μυστικό? Ναι, με τους προμηθευτές μας συζητάμε, καθίσαμε, μελετήσαμε πολύ. Ναι. Και προσπαθούμε κάθε φορά να βγάζουμε όσο πιο δυνατόν γίνεται λιγότερο light. Περισσότερο light βασικά. Ναι. Ο γύρος. Αυτό που βλέπουμε από τον κόσμο να επιλέγει τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που άνοιξε τον τελικό, είναι τα μοσχαρίσια μπιφτέκια. Τι σημαίνει αυτό? 100% μοσχάρι. Μοσχάρι, ναι. Στα μπέργκερ. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κόσμος το κυνηγάει, το συζητάει. Είναι πιο νόστιμο. Είναι πιο νόστιμο, ναι. Ναι. Και τώρα μπορεί να παραγγείλουν, ας πούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ακόμα, ναι, υπάρχει χρόνος ακόμα. Για πες το τηλέφωνο, γιατί είναι. 2-31-0. 51-0-045. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας πρόσεξες. Έτσι, με τον πατέρα σου και είστε και φίλοι και ακροατές και τα λοιπά. Και μας προμηθεύετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Ξεκίνησαν τα μαθήματα κατάρριψης αετού στη Χαριλάου από τα Ράτσα. Μόνο Αργιανοί πήγαν εκδρομή στην Τούμπα και χωρίς ταξί. Πόντι Ηρακλειδής, Αργιανός από Αθήνα. Νάτος. Πες τον κόκκινο ότι Έλληνας και Χριστιανός δεν υφίσταται. Δεν το ξέρω αυτό το έργο. Δηλαδή, τι θα πει Έλληνας και Χριστιανός δεν υφίσταται? Γιατί δεν μπορεί να είσαι και Έλληνας και Χριστιανός. Φίλο 811, με αυτό το κοπρόσκυλο δεν ασχολούμαι καθόλου. Θα ασχοληθώ, αν ασχοληθώ, μία φορά. Όχι χίλιες. Μία. Και θα το μάθεις. 321. Γιατρέ, 10 χρόνια είχα ημικρανίες. Κάθε 3 μήνες από τα 18 μου ήμουνα, λέει, φοιτητής από τον πόνο. Έκανα έμετο, λέει. Φύγανε, λέει. Τι λέει? Ξαφνικά. Ξαφνικά.
Τη χρονιά που έκοψα το τσιγάρο. Τυχαίο, λέει. Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το κάπνισμα είναι, όπως και το αλκοόλ, είναι ένα από τους παράγοντες που πυροδοτούν μια κρίση μικρανίας. Οπότε συσχετίζεται. Έκανες πολύ καλό δηλαδή με το να κόψεις το τσιγάρο. Μου φαίνεται είδες διπλό όφελος. Ναι. Τουλάχιστον. Λοιπόν, και στον άλλο το φίλο να πούμε περαστικά στη γυναίκα του να προσέχει τον 630. Να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις τις πολλές κτλ. Τουαλέτες κτλ. Συγκεντρώσεις τουαλέτες, όχι. Συγκεντρώσεις εκτός τουαλέτων. Εκτός τουαλέτων, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και αυτές τις χειραψίες, τα φιλιά. Όχι πολλά πολλά. Όχι πολλά, πολλά. Ναι, ναι. Θες να φιλήσεις, φίλα την κόμενά σου, φίλα την γυναίκα σου, φίλα ξέρω εγώ την κόρη σου. Άμα είναι να την κολλήσεις, ξέρω να σε κολλήσει, σε κολλήσει αυτή. Αν μην πας από κάνα βρωμιάρι απ' έξω. Ναι. Λοιπόν, 9.55 καιρό, μήνυμα 54.340. Γιατρέ, καλημέρα. Λόγω έντονου στρες, ο γιατρός που πάω μου έγραψε το Ζανάξ και παίρνω 0,5 το μισό την ημέρα. Υπάρχει περίπτωση να αποκτήσω εξάρτηση? Βεβαίως. Είναι αυτό το Ζανάξ? Ναι, ναι, είναι οπιοειδές, ανήκει στην κατηγορία του. Οπιοειδές. Οπιοειδές. Μας ακούγει στο κορδί. Ναρκωτικό να το πω. Ναρκωτικό. Ναι, όλα αυτά έχουν ένα κίνδυνο εξάρτησης. Η χρόνια χρήση τους, κατάχρηση, ουσιαστικά η χρόνια κατάχρηση τους μπορεί να φέρει μια εξάρτηση από τον άνθρωπο. Ναι, όπως η κορτιζόνη, έτσι. Ναι, αυτό το. Ναι, λίγο περισσότερο. Ως ναι. Ναρκωτικό, ξέρεις ότι. Ναι. Εγώ γιατρό, όταν σταμάτησα την κορτιζόνη, γιατί μου τη σταματήσα σιγά-σιγά. Ναι. Και μόλις τη σταμάτησα σε κάνα μήνα, πάθαινα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ κτλ. Έπαιξε ρόλο αυτό το πράγμα, η αφαίρεση της κορτιζόνης? Φυσικά, ναι. Έπαιξε. Γι' αυτό γίνεται σταδιακά. Έγινε σταδιακά. Και, ναι. Έγινε στα δέντρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έφαγα πολύ κορτιζόνη και δεν σταμάτησα. Ξέρω, ναι. Έπαιξε ρόλο, ε. Mm-hmm. Το τζέκι μου το. Σαφώς. Έλα, ρε. Ναι, ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ναι, είναι ένα πολυφάρμακο. Είναι ένα? Πολυφάρμακο. Δηλαδή έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στην υγεία. Ναι. Πολλά καλά και πολλά κακά, εάν δεν προσέξουμε. Δηλαδή. Λοιπόν, 9.55 μήνυμα στο 54.340. Εσύ, γιατρέ, βοηθάς τους ανθρώπους με τον βελονισμό να καταπολεμήσουν τους πόνους τους. Τους ενοχλητικούς και εκνευριστικούς. Ναι, ναι, εκνευριστικούς. Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Είναι, επειδή εγώ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα, ναι. Είναι σαν τη ισχυαλγία στον πόνο. Δηλαδή αυτό το εκνευριστικό που αν σε πιάσει ισχυαλγία που τρελαίνεσαι από τον πόνο. Ναι, αυτό είναι η οξία ισχυαλγία, μιλάς. Σε όλο μπάνκο. Σε αυτό το θέμα είναι. Και σε αυτό. Και σε οξία πεσαρκικά και σε χρόνια πεσαρκικά. Με δισκοκύλες, δισκοπάδες αρκετές, με αυγενικά σύνδρομα και άλλα πολλά. Μάλιστα. Δεν δίνουμε για αυγενικά σήμερα, δίνουμε για τις μικρανίες. Mm-hmm. 9.55 και ενώ μήνυμα η μικρανία στο 54.340. Ωραίος ο Πογιέτ, διάβασε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μπράβο του. Δεν πάει να παίξει ανοιχτά τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Ίσως να του δώσει και την ψιλοκατοχή, επειδή το παιχνίδι αυτό, αν του δώσει την κατοχή, ο Ολυμπιακός θα δώσει χαμηλό ρυθμό, και για το λόγο του ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα σε κακή κατάσταση και από ό,τι μαθαίνω θα χρησιμοποιήσει μεγάλη ταχύτητα. Μεγάλη ταχύτητα στο χώρο του άξονα, κάτι το οποίο δεν έκανε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε την ανοησία στο πρόβλημα του Ολυμπιακού, που είναι το κέντρο του αμυνόμενος και τα στόπερ του, να βάλει εκεί αντί για ταχύτητα μια αργή κατάσταση. Και αυτό το πράγμα το ωφελήθηκε ο Ολυμπιακός και πήρε το αποτέλεσμα με ένα 0, χωρίς να κάνει κόντρα επιθέσεις, χωρίς να βγει στο χώρο, κλεισμένο στο καβούκι του κτλ. Τι είναι η Παγκρεατίτιδα? Να, για έχει στείλει Παγκρεατίτιδα. Ναι. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Νότο Ρεχάγκελ, όποιος τον σίγουρα δεν ακούει, ο οποίος για πολλές μέρες ήταν σε νοσοκομείο, μάλλον σε κλινική, και είχε Παγκρεατίτιδα. Δεν γράφτηκε πουθενά. Εγώ το έμαθα από τον γαστρεντερολόγο μου, που ο γιος του είναι στο συγκεκριμένη πόλη όπου έκανε τη θεραπεία ο Ρεχάγκελ, και την πάτησε από πέτρα, μου είπαν. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν άπιωτος, ήταν άκαπνος, ήταν σε καλή κατάσταση και έπαθε αυτή τη ζημιά από πέτρα. Μπορεί η πέτρα να σου δημιουργήσει παγκρεατίτιδα? Ναι, είναι από τους κύριους παράγοντες η χολολιθίαση. Μέσω του χολολιθού πόρου μεταφέρονται αυτές οι πέτρες χολόλιθοι μέχρι το παγκρεατίτιδα. Και πώς σε κάνουμε, γιατρέ, άμα έχουμε πέτρες για να. Ένα απλό υπέρηχο. Ένα υπέρηχογράφημα άνω κοιλίας, ναι. Ήπατο και χολιδόχων πόρων. Και χορηφόρων ουσιαστικά. Και πού καταλαβαίνει άμα εκεί είναι πέτρα ή είναι τίποτα κάτι κακό άλλο? Φαίνεται. Μπορεί μετά να γίνουν και πιο εξειδικευμένες. Πιο εξειδικευμένες. Ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι ουσιαστικά μια φλεγμονή. Ναι. Είναι μια φλεγμονή. Οξία φλεγμονή ή χρόνια αναλόγω αν είναι οξία, υπάρχει χρόνια επαγκρατήτητα, η οποία προκαλείται συνήθω από χορολιθίαση ή και από κατάχρηση αλκοόλ. Από κατάχρηση αλκοόλ. Ναι. Ενώ το άλλο το παράγει ο οργανισμός. Την πέτρα. Την πέτρα. Ναι, ναι. Υπέρχεται μέσα στη χολοδόχο κίστη. Ναι, η χολόλη. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. 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 Μπράβο. Ρωτάτε τον γιατρό εδώ πράγματα.
Τι σαλάτες κάνετε, κύριε, στο μαγαζί? Διάφορες. Τι διάφορες? Σίζαρ. Σίζαρ τι σημαίνει? Σίζαρ σημαίνει του Κέσσαρα. Ποιο είναι ο Κέσσαρα, του Σαράβι? Όχι. Τι? Ιουλιανό. Ο Ιουλιανό. Ο Ιουλιανό Κέσσαρα. Α, ο Ιουλιανό. Δεν ακούω καλά. Ιούλιο Κέσσαρα. Ποιο ήταν αυτό? Αυτό εδώ στη Ρώμη, ο Αυτοκράτορα. Που έμπαινε μέσα στη Ρώμη και έφραζε του χριστιανού. Μέχρι που το σφάξαν. Κι το σφάξαν. Η δική του. Η δική του, ε. Πάντα η δική σου είσαι. Ο Μπρούτος. Ο Μπρούτος. Ναι, ήταν ο Μπρούτος. Τι γίνεται, τι είναι αυτή, για πες. Έχουμε Σίζαρ, έχουμε τη δικιά μας την Τέλη. Μαρούλι. Μαρούλι. Ρόκα. Ντομάτα. Ναι. Μανούρι στη Σχάρα. Πόσο κάνει αυτή? 4,90. Δηλαδή μπορείς με 4,90 να πεις δεν θέλω να φάω κρέας και θέλω να φάω σαλατάρα. Μπορείς όμως να φας και ατομική. Να το συνδυάσεις με γύρω. Α, το συνδυάσεις. 3,30. Α, μαγκιά καλή. Μάλιστα. Να το ξέρω εγώ γιατί δεν το ξέρω. Λοιπόν, το ζαμάξι. Λοιπόν, να προσέχει το ζαμάξι αυτό, μην γίνει εξαρτηγόνο το ζαμάξι. Ζάναξι. Εγώ καλά πήρα χθε το φαρμακείο το ζεζίξι. Σιλρωτών. Το σιτρουτρών. Σιλρωτών. Ναι, ναι, σωστό. Ωραίο. Και είναι αυτία. Και είναι αυτία. Και να ευχαριστήσω επίσης και τον Κλεάνθο Βαλαρούτσο, ο οποίος στο λιποθυμικό επεισόδιο της συζύγου ήταν εκεί και με βοήθησε πάρα πολύ. Ο Κλεάνθος ο Βαλαρούτσος, ένας φανταστικός, για μένα ο καλύτερος γιατρός στο είδος του, δερματολόγος, έφηβος. Σαν να τον είδα και πήγα, είχα καιρό να το δω, έκανε μια ανανέωση το ιατρείο του κάτω στην Εγνατία και κοντά σε σένα είναι ο Κλεάνθης και έκανε και στην, είναι και κάπου αλλού, δουλεύει ακατάπαυστα και είναι φανταστικός και ακμεότατος και του λέω δεν πρέπει να έχει παράπονο από τη ζωή και τι μου λέει? Δεν μπορώ να γράψω, λέει, πλέον, λέει, ρεπορτάζ πάω, λέει, και αυτό μου λείπει. Ναι. Έχει τρελαθεί, του λέω, τελείως, γιατρέ, ναι. Έχει μια χαρά, του λέω. Μου λείπει το ρεπορτάζ του Πάου. Άσε, λέω, έχει κάτι τσακάλια άλλα, λέω. Μη με τα θυμίζεις, μου λέει τα τσακάλια τα άλλα. Λοιπόν, πιστεύεις πως ο Παναθηναϊκός και με την είσοδο Ευαγγελίτσας, Μουμάλ Βλαχοδήμου και χωρίς απουσίες να δέσει σαν ομάδα στα play-off? Ρε φίλε, εδώ έχασες το κύπελο, ποια Ευαγγελίτσα? Εντάξει, το Βλαχοδήμο τον είδα τώρα 10 λεπτά, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα για τον Βλαχοδήμο σε τι κατάσταση είναι. Εγώ, φίλε, το Βλαχοδήμο έτσι όπως τον βλέπω, για να του σώσω την καριέρα, σε μια θέση θα τον έβαζα στον Παναθηναϊκό. Δεξί μπακ θα έπαιρνα το Βλαχοδήμο στον Παναθηναϊκό. Ούτε εξτρέμ ούτε τίποτα άλλο. Δεξί μπακ. Να βγαίνει εκεί όπως έβγαινε ο Τωροσίδης. Αν έβαζε τον Τωροσίδη εξτρέμ, δεν θα είχε την καριέρα που έκανε τώρα. Φαλακρό κουνάβι, ρώτα τον γιατρό, εάν η καθημερινή πρόσληψη Κωτόπουλου. Πρόσληψη Κωτόπουλου στη διατροφή μας επηρεάζει το οφείλουν οξύ. Τι είναι αυτά, τι είναι οφείλουν οξύ? Τι είναι οφείλουν? Δεν ξέρω το. Τι είναι το οφείλουν? Τι οξυόφειλουν? Δεν, δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Αν τρώμε κάθε μέρα, λέει Κωτόπουλο. Το οφείλουν οξύ δεν. Μα βγάλουμε μυζιά που λέει κτλ. Όχι. Ναι. Πού να τη βρει ρε σηκώ στο από την ταχύτητα στο κέντρο? Ο Κάτσε από ταχύτητα καλύτερο από Τζιόλι. Αλλά από οργάνωση 0, λέει ο Φέδωνα. Εντάξει, ρε φίλε, είναι μεγάλη τώρα η ιστορία. Τώρα έχουμε και άλλα θέματα. Είπαμε για Πογέτη, είπαμε για. Α, για αύριο Πάοκ Πανιόνιος. Μου ρωτάει ένας φίλος πώς θα κατέβει ο Πάοκ. Κλασικό 4-4-2 με μια παραλλαγή. Δεξί μπάκο Κίτσιου, ο οποίος έπαιθε κάτι εταιρικά για αυτός και περαστικά του. Και αριστερό μπάκο Κόνδρας. Αντί του Τζαβέλα, ο οποίος να πούμε έχει πάθει στο λέει. Δεν είναι κακό, γιατί ο Πάοκ δεν κυνηγάει αποτέλεσμα. Και έχει το Σκόνδρα ο οποίος πίσω μπορεί να κρατήσει καλά, να μην βγαίνει ο Κίτσιου πολλές κούρσες κτλ. Από την άλλη μεριά. Εντάξει, το πρόβλημα είναι ο Κλάους με τον Μπερμπάτοφ. Εκεί αυτοί έχουν σιώπη κόρμπο, δύο σκυλιά, δύο βρωμόσκυλα να πούμε της Ιερουσαλήμ. Αρκετά καλή χαυστό ανασταλτικό κομμάτι και πολύ καλή ντουμπλαδόρη. Πολύ καλή ντουμπλαδόρη. Χαμηλά είναι πάρα πολύ καλή στο ανασταλτικό κομμάτι. Εντάξει, δεν πατάνε πολύ περιοχή κανένας από τους δύο, αυτό είναι η αλήθεια. Και υστερούν λίγο στον αέρα. Εκεί μπορεί να τους κάνει ο Μπερμπάτοφ κάνα γκολ και να γίνει ήρωας, γιατί είναι κοντή αυτή εκεί πέρα. Κωστή, δώσε λίγο μαλάτος. Εγώ βάζω ένα στοίχημα. Ναι, ο μάνατος. Δίνω λοιπόν δύο γκολ αβάτζο στον Μπάοξη και άμα θέλει τον ευρίσκω κιόλας. Ναι. Αμαλάτος, ο μαλάτος. Μίλησα σήμερα με το φίλο μου το Μιχάλη από τη Γερμανία, λέει ο φίλος μας ο Νίκος από τα Γιαννιτσά και καλός φίλος μας, και μου είπε ότι ο Στέφενς έχει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του, εγκατέλειψε την προπονητική. Το ήξερα φίλε. Δεν είναι σοβαρό πρόβλημα, κάτι αριθμίες έχει, μαρμαριγή έχει.
Η μαρμαριγή είναι μια νόσος η οποία είναι σύγχρονη, έχει πολλοί κόσμος. Παίρνει ένα χαπάκι, μια ενεσούλα που κτλ. Ρυθμίζει τους παλμούς. Γίνεται επικίνδυνο όταν δεν το ξέρεις στην αρχή και έχεις καμία βουλωμένη αρτηρία. Τα λέω καλά, γιατρέ? Περίπου κάπως έτσι. Μια αριθμία, ναι. Μια αριθμία είναι. Πολλοί κόσμος και παίρνει ένα χαπάκι ή μια ενεσούλα βάζουν. Ναι, παίρνουν και αντιπηκτικά και αντιρρυθμικά. Ναι, και ρυθμίζει. Ναι, ναι. Αρκεί να έχεις ανοιχτές τις αρτηρίες. Ναι, να μην προκαλείς θρόμβο και απόφραξη αρτήριων. Ναι, ναι. Καλά το είπα. Περίπου ναι, για ναι. Μη γιατρός μιλάς αρκετά καλά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, φαλάκρα είμαι αυτός που ρώτησα για το κοτόπουλο. Ουρικό οξύ ήθελα να γράψω. Ναι, το πολύ κοτόπουλο μπορεί να δημιουργήσει ουρικό οξύ. Ντομάτες νομίζω, άμα τόσο πολλές. Ναι, κάποιες τροφές, ντομάτες, αλκοόλ κτλ. Όχι τόσο πολύ. Ναι. Ναι, ναι. Επίσης, ψαρόσουπες, μύδια, χτένια, αυτά έχουν αρκετή ποσότητα ουρικό οξύς. Και οι γαρίδες. Ναι, σούπες. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά αυτά σου κάνουν το λίπητο, σου ανεβάζουν την ερωτική διάθεση. Ναι, η υπερβολή οδηγεί στην υπερουχημία. Αύξηση του ουρικού. Ναι, δηλαδή τώρα, άμα πλακωθεί τώρα στα μύδια και στα αυτά ναι. Και στα στρίδια, πλακώσει και δύο βιάγκρα, α πούμε και τα λοιπά, είσαι και ντούρα. Θα κερδίσει άλλο. Θα κερδίσει άλλο. Θα χάσει άλλο. Πού θα χάσει? Στην αύξηση του ουρικού οξύ. Θα έχει ουρικό οξύ. Ναι. Ιδίω να παίρνει φάρμακα. Άμα στο ρουφίξει το ουρικό οξύ η κυρία. Αν έχει ειδικότητα. Ειδικότητα. Για το ουρικό οξύ μιλάω. Μπορεί να είναι γιατρός. Μπορεί να πάει να κάνει παρέα με γιατρό. Τι έπαθε αυτός, γιατί φωνάζει? Μου σπάσε τα αυτή. Με τρόμαξες, ρε. Να πάει να θυμάσαι φωνή, να αυτή που έχεις. Να θυμάσαι. Πα. Λοιπόν. Μαλάτος. Λοιπόν, εβάζω στοίχημα. Τώρα να θέλει τον Παοξή, του δίνω ένα γκολ λαβάντζο. Και τον εθέλω εδώ μπροστά μου για την παράθεση. Μαλάτος. Το μαλάτο. Λοιπόν, είπαμε για το 4-4-2 του ΠΑΟΚ αύριο. Είπαμε για το 5-3-2 του Πογιέτ που θα γίνει το Σάββατο, αν γίνει το μάτς. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Καρυπίδη και τον Ψηφίδη. Μου έχουν πει ότι αυτοί οι δύο τα έχουν βρει. Πώς τα έχουν βρει? Ότι ο Καρυπίδης βρήκε τρόπο να προσεγγίσει τον Ψηφίδη. Τώρα τι τρόπος είναι αυτός, εγώ δεν ξέρω. Ούτε θέλω να περιπλέκομαι. Και ότι θα γίνει μια μαγιά και τα λεφτά που έχει βάλει ο κύριος Καρυπίδης θα μετοχοποιηθούν για να πάρει την ομάδα αυτός. Κάποιοι λένε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ του Καρυπίδη σε αυτό το κομμάτι και λέω ότι πρέπει να προηγηθεί ο Καρυπίδης, γιατί από το βόθρο της ΓΑΜΑ Εθνικής που δεν ήθελε κανένα τον Άρη, αυτός τον βγάζει. Αυτός τον βγάζει από το βόθρο της ΓΑΜΑ Εθνικής και βάζει κάποια χρήματα. Πληρώνει τους παίκτες, πληρώνει τους προπονητές, πληρώνει τους διαιτητές, ενώ δηλαδή όχι τους εξαγοράζει. Έχει το διαιτητής και λέει πόσα είναι, 60 ευρώ η μετακίνηση, το ταξί κτλ. Αυτό εννοώ, πληρώνει τους διαιτητές. Εμένα μου τα είπε ο Μάστορας πώς θα πρέπει να μιλάω στο ραδιόφωνο, να είμαι ευπρεπής. Έτσι, μου λέει θα προσέχεις πώς τα λες. Πληρώνουν λοιπόν τους διαιτητές τα οδηπορικά τους, γιατί το ταξί και αυτά έτσι δεν είναι, πρέπει να υπάρχει μια αυτή. Σωστό. Και δεν μπορεί ο Πάσα ένα κουρούμπα γλάς να πούμε, αύριο μεθαύριο επειδή ο Άρης θα κινεί ΠΑΕ. Να πει ξέρεις κάτι εγώ να πούμε και ιστορίες και θα πάρω την ομάδα κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ηθικόν ο κύριος Καρυπίδης, εφόσον έβαλε χρήματα για να τρέξει ο Άρης στη ΓΑΜΑ Εθνική και να ανέβει στη ΒΙΤ Εθνική, όπως ορθόν θα ήταν αν το έκανε αυτό και ο κύριος Κάλλας, θα ήταν ηθικόν να έχει το προνόμιο ο κύριος Κάλλας αν την ανέβαζε την ομάδα πέρσι. Όπως είναι ηθικόν το θέμα, μιλάω για ηθική και Άρη τώρα. Ωπορε φίλε, μεγάλη χρωματικότητα πρέπει να κάνω. Μιλάω για Άρη και ηθική. Είναι ηθικό λοιπόν το θέμα. Εγώ λοιπόν έμαθα ότι ο κύριος Ψηφίδης τα βρήκε με τον κύριο Καρυπίδη, δεν ξέρω πώς, και θα έχει το προνόμιο. Και αν αυτό θεωρείται κακό, εγώ το λέω ηρεμία στον Άρη. Θα πρέπει να πάρει ο κύριος Καρυπίδης την ομάδα, να την ανεβάσει στην Α' Εθνική, και αν την ανεβάσει και στην Α' Εθνική, δεν πρέπει να του κάνουν καμία ανατροπή, γιατί αυτός είναι ο οποίος έχει φτιάξει αυτό το συνοθήλευμα, αυτό το τσίρκο, το ποδοσφαιρικό, να το κάνει, ξέρω εγώ, ομάδα και να το ανεβάσει από την Γ' στη Β' και από τη Β' στην Α'. Και να τα βρήκαν δηλαδή, που εγώ έμαθα ότι τα βρήκαν, με τον τρόπο, φανταστείτε με οποιοδήποτε τρόπο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανήθικο. Και το σωστό είναι ότι αυτός που βάζει τα λεφτά, αυτός και ο Γαλανός αν ήταν, και έβγαζε από την ομάδα από τη Γ' στη Β' Εθνική, αυτός έπρεπε να έχει το προνόμιο να πάρει την ομάδα με τα λεφτά που θα έβαζε, ξέρω εγώ, στην ομάδα για να δουλέψει. Για να λειτουργήσει η ομάδα. Το τελειώνω και αυτό το θέμα. Για Ηρακλή και πώς πρέπει να παίξει στη Τούμπα. Στη Τούμπα, που λέει ο φίλος μου ο Βένης, στη Τούμπα. Έχω μια πολύ ωραία εντεκάδα. Μαμάτη εντεκάδα.
μετατροπής σε του 4-3-1-2 σε 5-3-2. Ένα μεταβαλλόμενο σύστημα μέσα στην Τούμπα. Μπορεί ο Ηρακλής ακόμα να πάρει και το διπλό με ένα αφελή ΠΑΟΚ. Και θα χρειαστεί πολλά συρρήγματα ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον Ηρακλή, αν στηθεί έτσι. Και επειδή ο Παπαδόπουλος το Άβελ στείνεται καλά πίσω, αυτή τη στιγμή, εάν είχε και τον παίκτη τον καινούριο που είναι γρήγορος, θα δίναν πολλές ελπίδες στον Ηρακλή. Όμως, υποθέτω, δεν θα πω μαθαίνω, υποθέτω ότι ο Ηρακλής θα φάει μπούκα διαιτητική. Υποθέτω. Υποθέτω. Γιατί το λέω αυτό? Είναι υπόθεση εργασίας που λέει ο Κόκκινος. Δεν είναι πληροφορία. Δεν κάνω εγώ, έχω πληροφορία. Όχι. Το ΠΑΟΚ γύρι πέρσι που χτυπούσε πρωτάθλημα, τον αλλάξαν τα πετρέλαια οι διαιτητές. Και τον τρυπήσανε. Τα είπε ο Αναστασιάδης. Είδαμε πόσο ΠΑΟΚ κυνηγήθηκε από το σύστημα και κυνηγήθηκε και από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Δεν το θέλουν τον ΠΑΟΚ πρώτο. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τρόπο να κάνει πρωταθλητισμό. Απ' την άλλη μεριά τολμώ όμως να πω ότι δεν θέλουν και τον ΠΑΟΚ έκτο. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο βλάκας, ο ανόητος, το χαϊβάνι που φέρνει πολλούς βαθμούς στην Ευρώπη για να πηγαίνει ο Ολυμπιακός και να εισπράττει τα λεφτά. Είναι ο χαμάλης του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ. Είναι ο χαμάλης του Ολυμπιακού. Και δεν θα αφήσει ποτέ ο Ολυμπιακός ένα ΠΑΟΚ να μείνει έξω, να μείνει έξω από την πεντάδα. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να μείνει έξω από την πεντάδα αν δεν το πήρατε χαμπάρι. Τον έχει πιάσει ο Πανιόνιος στη βαθμολογία. Και η Τρίπολη, να πούμε, χωρίς προπονητή είναι 3 βαθμούς, που λέει ο Αλέφαντος, βαθμούς πίσω. Γι' αυτό λέω τον Κόκκινο το βουβαλοκέφαλο ότι θα φάει σφαγή. Εγώ που το ξέρω, εγώ το ζω 20 χρόνια, 30 χρόνια. Όταν ο ΠΑΟΚ πάει να ανοίξει τα φτερά του, χλαπς, τρώει μια με το κουταλοπύρουνο, να πούμε, τρέχει κάτσε κάτω, ρε, πάρ' τα ψίχουλα, να πούμε. Και τον τρυπάνε κιόλας. Μιλούσα με ένα παλιό δημοσιογράφο, δεν λέω ονόματα, και μου έλεγε ο συγχωρεμένος ο Πετρόπουλος μου έχει δώσει, λέει, μία λίστα με τις μπουκαπόρτες, λέει, αυτής της πόλης. Είναι μακριά η λίστα, μου λέει. Δεν λέω ονόματα. Δεν λέω ονόματα, και αν ο Πετρόπουλος δεν ήταν 20 χρόνια πεθαμένος, δεν θα ανέφερα ούτε το όνομα του Λάκη. Λοιπόν, ο οποίος Λάκης ήξερε εδώ πέρα τι γινότανε. Πρόεδρε, υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ατασταλία και να πάμε την μπάλα από τη μεριά εκείνη. Έτσι τις κάνει τις δουλειές. Πρόεδρε, επειδή είμαι στην εθνική ομάδα προπονητής, να καλέσουμε και 3-4 παίκτες από την Βόρεια Ελλάδα και από τον Πιερικό κανένα δύο. Πιερικός Παναθηναϊκός στην άλλη Κυριακή. Θα σε φέρουμε στον Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Καταλάβε. Κάνε επανάσταση! Σαν τους αγρότες. Θα πάνε 50 τρακτέρ, κάνουν επανάσταση. Λοιπόν, μάγκες, ακούστε κάτι. Αν πραγματικά αυτή η πόλη έκανε πραγματική επανάσταση, ο πρώτος που θα ήμουν στην επανάσταση θα ήμουν εγώ. Επειδή όμως είμαστε τρύπιοι, εγώ επανάσταση με τρύπιους δεν κάνω. Γιατί μου έχουν πια τη μηνύματα, να εκεί στο ΑΡΤ, δεν μας άρεσε, ζηλεύετε. Ξέρω ότι είστε συνάδελφοι. Αλλά είστε συνάδελφοι του Κόκκινου, γιατί ο Κόκκινος είναι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι ένας μοναχικός και έρημος καουμπόι. Πώς θα κατέβαζες Ηρακλή αφού λείπουν Ροντρίγκες, Μαξ, Ζάερο, Χαρίσης? Λέω Μαραντόνα. Καταρχήν Μαραντόνα, θέλω να μου βρεις το αμάξι του Τζόρνταν. Άμα με βρεις το αμάξι του Τζόρνταν, θα σε ό,τι μηνύματα, γιατί ξέρω ότι εσύ μπορεί να ξέρεις. Ραπτόπουλε, η ζωή σου όλη το Σαββατοκύριακο, ό,τι και να γίνει, θα έχεις να λες. Άρε φαλακού φαλακροκόρακα. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Έλληνας και χριστιανός βεβαίως υφίσταται, λέει ο φίλος, έχει άγνοια. Απαντάει ο 430 στον. Σε κάποιον τέλος πάντων που προηγουμένως έστειλε ένα μήνυμα, δεν υφίσταται. Δεν τα ψάχνω πολύ αυτά εγώ, παιδιά, δεν τα. Με τέτοιες λεπτομέρειες δεν ασχολούμαι. Είμαι αυτός που έστειλε το μήνυμα για την παγκριατίτιδα. Το καλό Εβιτάλ κάνει, δεν ξέρω. Για παγκριατίτιδα δεν ξέρω. Ξέρω για αυτά που μου έχουν δώσει να πω και τα έχω ζήσει κι εγώ. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, φίλε. Συγγνώμη, δεν θα σου πω τώρα για να πουλήσω ένα μπουκάλι παραπάνω. Ναι, πάρτο. Δεν ξέρω. Ειλικρινά σου λέω. Τώρα, άμα ήταν σου λέω, ναι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. 779 και σου εύχομαι περαστικά και να το ξεπεράσεις. Φαλακρέο Καρυπίδης είναι άριστος ως τώρα, αλλά στην άμμο κου πρέπει να μπει φρέσκο χρήμα.
Βάσει νόμου δεν μπορεί να γίνουν κόλπα. Όποιος βάλει τα περισσότερα κερδίζει. Να μην μιλάει τώρα ο Αριανός, ο οποίος δεν έχει βάλει ποτέ λεφτά στον Άρη. Τέλος πάντων, έχουν βάλει άνθρωποι, τους έχουν φάει πολλά λεφτά. Λέσχες, μέσχες, ιστορίες κτλ. Έχουν βάλει πολλοί Αριανοί. Και φάγανε κάποιοι άλλοι Αριανοί. Τώρα εγώ κάνω ένα λάθος και βρίζω και αυτούς που έχουν βάλει λεφτά. Εντάξει, τους έχει πάρει όλους η μπάλα. Εντάξει, πρέπει να τους ξεχωρίσεις. Δεν μου λέει και εμείς Αριανοί είμαστε και δεν σε βρίζουμε. Έγινε φίλο, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε διάλειμμα, καλέ. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Ναι, θα έρθω. Ναι, δεν είναι τόσο καλή η πληροφορία. Κατάλαβα. Μπορεί να είναι σουβλάκι και σουζουκάκια. Ναι. Και να είναι. Ναι. Θα βρούμε άκρη όμως. Θα πάρουμε εκδίκηση. Θα πάρουμε εκδίκηση. Η εκδίκηση είναι ωραίο πράγμα στη ζωή. Έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος με τα παιδιά και τα ζώα. Αλλά πολύ ευαίσθητος με τους συνεργάτες, φίλους και οικείους πολύ κτλ. Αλλά είμαι και πολύ εκδικητικός. Είμαι πολύ κακός όταν μου κάνει κάποιος κάτι. Και μπορεί να τον περιμένω 3, 4, 5 χρόνια, 10. Ναι, και να του τη φέρω, ας πούμε. Ναι. Δεν μιλάω εκείνη τη στιγμή. Ενώ είμαι νευρικός και οξύθυμος που μπορεί, ας πούμε, για ένα απλό θέμα να πλακωθώ στο ξύλο, για ένα χαζό θέμα. Για σοβαρά θέματα το κρατάω και το περιμένω. Μόλις να πούμε βρω την ευκαιρία, χλάτς, θα του τη φέρω. Και δεν θα το περιμένει κιόλας. Οριμότητα. Ναι, αυτό το κάνω. Ναι, το. Μου λέει, μα γιατί δεν μιλάς αυτός η ευκύλη και τα λοιπά. Λέω, μία φορά θα μιλήσω. Αλλά εκείνη θα είναι, πως λέει, έκανε 10 τελικές, αλλά ο άλλος με μία τελική έβαλε τον κόλ. Το μη βιάζεστε. Δεν θέλω να βιάζεστε. Λοιπόν, Φαλακρό Καρυπίδης, λοιπόν τα μηνύματα. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα, 54.340. Ο γιατρός Μπανιώτης Ιωάννης, παθολόγος, με πήρε χθες σήμερα, ας πούμε, και με λέει, γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο, ρε, για την γυναίκα σου που. Λέω, τι να σε πάρω τώρα, 11 η ώρα, ρε γιατρέ. Έπρεπε να σε πάρω. Τι θα με έλεγες να κάνω, Τσιριμητρών να πάρω. τι θα με έλεγες. Μπορεί και να ερχόμουν, να εξέταζε τη γυναίκα. Έλα. Σοβαρά, μέσα στη νύχτα. Κοντοχωριανοί δεν είμαστε. Είμαστε κοντοχωριανοί. Εσύ από την Κρία βρίσκει, εγώ από την Επανομή. Τον πιώτες, ναι, σωστά. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Για ημικρανίες δίνουμε 2. Πώς τα συνεδρίες τα λες. Είναι σε αριθμό συνεδρίων. Ναι. Εγνατία 63, έκτος όροφος, η Κορίνα είναι γραμματεύς. Κορίνα, που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Και το τηλέφωνο είναι 4-231-0-282-400. Ωραία. Και εσύ, άμα ξαναφέρεις σαντουίτσα εδώ πέρα και πώς τα λένε αυτά, τις μαγκές μας φέρεις, τα κόλπα. Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε Μάγκα. Να πούμε. Είστε καλά. Είστε και ο ακροατές, έμαθα. Ναι. Υποστηρίζουμε φανατικά. Έτσι. Daily Waste, στην Αγίων Πάντων. Αγίων Πάντων, 51-0-45. Έτσι. Σας περιμένουμε όλους. Τον μπαμπά σου δεν βλέπω να έρχεται. Έμπλεξε με κάνα. Για καλό. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Όχι, δεν. Σε πόση ώρα. Πόσο το δάχτυλο του Χιλτίδη, ένα λεπτό λέει. Μου εγώ νόμιζα 4. Α, τη μία. Ναι, είναι 1 παρά 2. Το δάχτυλό σου είναι μεγάλο. Ναι. Σωστά. Ναι, έχω καλή επικοινωνία με τον Νικολίπη μου εδώ και 8 χρόνια. Πόσα χρόνια καλή είμαστε μαζί, 7. 7 χρόνια είμαστε μαζί. Πω ρε φίλε, τι συνεργασίες είναι αυτές. 7 χρόνια μαζί με Χιλιτίδη. 11 με κόκκινο. 11 με κόκκινο. Πώς το βλέπεις αυτό. 11. Υπάρχει δίδυμο. Το alter ego. Υπάρχει δίδυμο τέτοιο στο ραδιόφωνο επί 11 χρόνια. Λυριτζής οικονομού μόνο και εσείς. Ο Λυριτζής με τον οικονομού πόσα χρόνια. Είναι από τον Φλάς από παλιά, από το 97. Ράδιο. Ναι. Προ-ΕΡΤ. Δηλαδή πόσο. Πρέπει να έχουν 17-18 χρόνια. Μας περνάνε, αυτοί δηλαδή μας περνάνε. Ναι. Πρέπει να κρατήσουμε τον κόκκινο σε φόρμα και εμένα με το καλό Εβιτάλ. Είσαι πιο μικρή. Να τους ξεπεράσουμε, ναι, μέσα πιο μικρή λίγο. Λοιπόν, ναι. Ρεγίδη, πότε έσφαξε φέτος ο ΠΑΟΚ ομάδα και μιλάς για σφαγή την Κυριακή. Σε όλες τις φάσεις που ευνοήθηκε, χρειάστηκες 10 replay για να δεις την εύνοια. Καλά με λέει η Γίδη αυτός. Εγώ όμως οφείλω να πω ότι τον κλαίω τον Ηρακλή. Πώς λέμε, ρε παιδί μου. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας. Μα γιατί με κλαίει αυτός. Μπορεί είναι, θα περάσει, έλεγε ο Παπαγιανόπουλος. Έτσι κλαίω εγώ τον Ηρακλή. Έλα εδώ, του έλεγε. Έλα να σε ξαναφυγήσω. Το ξέρεις ότι σε πονάω, ρε. Μα γιατί με κλαίει αυτός. Έτσι κλαίω και εγώ τον Ηρακλή. Εκτός κι αν ο Παπαδόπουλος μας ακούσει εδώ και κάνει το 5-3-2 με μπουλούτ βέλιο, τα άλλα τα πούμε αύριο. Θα καταλάβει και ο κόκκινος, θα το κάνω έτσι ένα σχεδιάγραμμα. Έτσι με διπλό ρόλο Καρασαλίδη. Παπαδόπουλε, άκου. Γιατί αν πας εσύ ανοιχτό, θα σε κάνει σουρωτήριο. Και να με αφήσει και χώρους, ναι, θα μου πεις. Και λείψει ο ΠΑΟΚ. Είναι καλό αυτό. Εγώ πάντως τον κλαίω τον Ηρακλή για εξωαγωνιστικούς λόγους. Έχει τρόπο να τον παλέψει τον ΠΑΟΚ αυτόν, ο Ηρακλής μες στην Τούμπα. Εγώ τον κλαίω τον Ηρακλή για εξωαγωνιστικούς λόγους. Όπως μπορεί να έκλεγα τον ΠΑΟΚ αν έπαιζε μπάλα για εξωαγωνιστικούς λόγους στο Καραϊσκάκι.
που ήταν τόσο κακός ο ΠΑΟΚ και τόσο κακός ο Ολυμπιακός που ήταν λίγο κακός ο διαιτητής. Μόνο 3 offside έκοψε τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά 4. Κατάλαβες. Μόνο τόσο. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ σωστός, θα μιλούσαμε για τη σφαγή. Δεν μας έδωσε ο ΠΑΟΚ το δικαίωμα να παίξει έτσι όπως πρέπει σε αυτόν τον άθλιο Ολυμπιακό. Να βγούμε και να πούμε ναι, ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ήταν έτοιμος ο διαιτητής. Έτοιμος ήταν, εγώ τον είδα. Ήταν έτοιμος να υποστηρίξει ο Ολυμπιακό. Λοιπόν, είχα συχνά πονοκεφάλους. Το 2013 έκανε εγχείρηση διαφράγματος. Είναι μία από τις αιτίες. Το στραβό διάφραγμα μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων δυσχέρειες, αναπνοή, επιστάξεις και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να προκαλέσει και κεφαλαλγία. Είναι μία από τις αιτίες. Εμένα με είχε ρίξει μια γροθιά ο Πολυζώης όταν ήμασταν μικροί 12 χρονών και με είχε στραβώσει τη μύτη. Με την είχε κάνει και έκανε εγχείρηση μετά. Εσύ από γροθιά. Ατύχημα. Βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι να ξέρεις έχουν. Έστω και μικρή, υπάρχει μια σχολείωση διαφράγματος. Έχει κόρη μου. Αλλά πρέπει να γίνει 16 χρονών για να το κάνει επέμβαση. Άσε που το φοβάμαι εγώ, γιατί μέσα στους σχολόγιατρους δεν έχω. Ναι, όχι, δεν φοβάμαι, είστε καλοί. Ναι, α, και στην αναπνοή παίζει ρόλο, ε. Φυσικά. Εμένα με ακούς καλά, το έχω βελτιώσει. Βελτιωμένο. Βελτιωμένο αρκετά. Βελτιωμένο αρκετά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Το αμάξι του Παστελά, έχω πληροφορίες ότι βρέθηκε σε ένα χωριό στη γέφυρα. Λέει ο 973. Ένας άλλος φίλος λέει είχε από μικρός φτερουγίσματα στην καρδιά. Μάλλον καψούριστα ήταν με καμιά γκόμενα. Πλάκα κάνω. Δεν έχει με αυτά αστεία. Έκανα πολλές φορές εξετάσεις για τα τελευταία 2 χρόνια λόγω κρίσεων πανικού. Και τελειώνει εκεί το μήνυμα, το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω. Έχει τελειώσει. Ορίστε. Α. Αν έπινε να κόψει το φραπέ, γιατρέ. Εντάξει, είναι ένας από τους αιτίες. Η υπερβολική κατάχρηση καφείνης. Δηλαδή, ο Αναστόπουλος τι έπρεπε να κάνει. Προκαλεί, ναι. Έπρεπε να κάνει κουλουτούπες, ο Αναστόπουλος. Μπορεί να έχει. Λες γι' αυτό να είναι έτσι. Λίγο σαν το λίγο να πούμε. Νευρικός. Λίγο νευρικός. Κοστάρα, κοίταξε να δεις. Εδώ άλλη. Τι την ερώτηση, γιατί δεν την. Λέει η Αλατζά του λέει. Αυτό και πάμε διάλειμμα. Κύριε Αναστόπουλε, να σας κάνω μια ερώτηση. Σου λέει αυτός. Τώρα αυτή η κόμμενα τώρα τι να με ρωτήσει για μπάλα και του πετάει μια βόμβα και του λέει να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί μετά τα μάτς δεν πάτε στη συνέντευξη τύπου και πάει ο βοηθός σας ο κύριος Σκέτζος. Κοίτα, αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να μου την κάνεις, αλλά γιατί δεν την έχεις κάνει στον περσινό προπονητή του Άρεως. Κόκαλο, διάλειμμα. Λοιπόν, ο 270 μου στέλνει την εντεκάδα που έχω γράψει στο χαρτί. Ρε φίλε, έχω με τον Παπαδόπουλο του Άβελ, φαίνεται, πώς το λένε αυτό που έχουν τα πνεύματα, που έτσι θα κατέβαλα και εγώ με Καρασαλίδη μπροστά από τους δύο, να τον κάνω και τρίτο στόπερ, να τον βάλω πάνω στον Μπερμπάντοφ, εκεί αν παίξει δεκάριο Μπερμπάντοφ θα βάλω τον Καρασαλίδη, γιατί ξέρει μπάλα ο Καρασαλίδης, κοντά. Και ο Ιτζόγκρου πιο κοντά. Το Τζίμιρο και τον άλλο του αφήσω. Άμα με κάνει κόλλο του Γιώργη και ο Τζίμιρο, χαλάρι του. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90 Αθλητικό Μετρόπολη, αθλητικές ταξιαρχίες. Πάμε στο πρώτο κύριο. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι έγινε. Μια χαρά, φίλε, εσύ. Λοιπόν, άκουσα λέει ότι η μόνη που δεν έχει αποκλείσει ο Παναθηναϊκός είναι οι αγρότες. Κοροϊδεύεις τον Παναθηναϊκό, ρε. Έλα ρε, τι να σιάνει υπάρχει, ρε. Τους είδες. Δεν λείπεις, είναι αυτή. Αυτή καλό καλοκαίρι από τώρα. Ναι. Για λέγε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πώς το βλέπεις το ματσάκι το Σαββατάκο Ολυμπιακός. Αν παιχτεί, αν ξεκινήσει και αν τελειώσει, άσο. Θα τελειώσει, μωρέ. Τι θα κάνει. Θα τελειώσει, λέει, παίρνουν μέτρα εκεί στο ΆΚΑ, λέει, οι οργανωμένοι θα συμμετέχουν στην ασφάλεια και τέτοια. Δεν ξέρω τι μέτρα ψάχνουνε, εγώ λέω δεν τελειώνει. Μάλιστα. Σαν αποτέλεσμα, δηλαδή, το βλέπεις. Αν παιχτείς τα ίσια, αυτός ο Ολυμπιακός θα χάσει από την ΑΕΚ. Θα χάσει, και εγώ αυτό πιστεύω, θα χάσει, αλλά θα κάνει την πρώτη ήττα, δεν γίνεται άλλο. Δεν πρέπει να κάνει μια ήττα. Δεν οφείλει αυτή η ομάδα να κάνει μια ήττα. Αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα. Με 10-12 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, βεβαίως, αλλά με ήττα. Αλλά και με ήττα. Το δίκιο είναι να το πάρει με 10 βαθμούς από το δεύτερο, με 12, με 11. Εντάξει, και με ήττα. Αυτό είναι το δίκιο. Μάλιστα. Τον ΠΑΟΚ, άβλε, πώς το βρει τον Πανιόνιο, περνάει αυτός. Ή θα μείνει έξω και αυτός να γελάμε. Ο ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ ρε φίλε περασμένος. Περασμένος είναι. Περασμένος είναι, ρε. Θυμάμαι. Θυμάμαι κάποτε. Θυμάμαι κάποτε. Ρε στάσου, ρε, σου πω ένα θέμα. Κάποτε ο πατέρας μου συγχωρεμένος είχε δωροδοκίσει ένα καθηγητή για να περάσω την τάξη. Άντε, θα το πω. Θα το πω. Το έχω ξαναπεί. Πήγε ο Φουκαράς ο Μπουκαράς. Ρε πήρε τα. Πέρασε, πέρασε, ρε, του λέω. Πέρασε. Πάει. Θα μου πει τα πέραν οι καθηγητές τότε. Ε, όχι όλοι. Δύο-τρεις, ας πούμε, κακοί. Παραγράφει αυτό, έγινε πριν 30 τόσα χρόνια. Ο μπαμπάς του κόκκινου. Ε. Εντάξει, ήταν στην εκκλησία και είχαν άλλες αβάντες αυτοί. Τέλος πάντων, εντάξει. Ε, τι λέει ο άνθρωπος. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Εγώ ψέματα δεν λέω. Εγώ ψέματα δεν λέω. Πέρασε ο ΠΑΟΚ. Καληνύχτα, επόμενη. Μην με βάζει, λέω πράγματα τώρα. Όπως πέρασα το μάθημα εγώ. Όχι να πληρώσει, αλλά τόσο εύκολα, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ που θα πέρασει. Τι θες τώρα σε πω, μα με βάζεις λόγια. Πέρασε. Είναι καλύτερη ομάδα. Έλα, φίλε, ναι. Ο Μάστορας μου τα άμαθε αυτά. Ναι, φίλε, ναι, καλημέρα. Ναι. Ναι, 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 ναι. 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 Με ακούτε? Βέβαια, πολύ καλά. Καλησπέρα από Αθήνα τώρα. Καλώς τώρα. ΠΑΟΚτσής είμαι. Ναι, μη φωνάζεις πολύ και σε ακούσουν, γιατί εδώ στην Τούμπα ένας φώναξε Ολυμπιακός, ήταν έξω από το σπίτι, ναι. Όχι, όχι, εδώ δεν έχουμε. Εντάξει. Πού είσαι, ποια περιοχή μένεις? Μένω Γλυφάδα. Ωα, ωραία είναι η Γλυφάδα. Έχει, έχει ΠΑΟΚτσής. Έχει. Βρήκα και ΠΑΟΚτσή από Νεάπολη, ρε φίλε, 40 χρονών και. Στην Γλυφάδα τι, απεκλείστηκε από τους αγρότες και έμεινε πίσω, γύρισε πίσω. Δεν ξέρω, μόνο έχει ένα φανοπείο. Φανοπείο έχει ΠΑΟΚτσής. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Συγκρού. Έλα, ρε μεγάλη. Για πες μου. Πες μου. Τώρα να πιάσω το αθλητικό είναι, επειδή έχω ειδικότητα, έχω τελειώσει βιοχημικός και έχω κάνει και μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία. Όσον αφορά τις ημικρανίες. Ναι, για πες να μάθω. Να ακούς, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ είμαι και χορτοφάγος, βέβαια. Χορτοφάγος είσαι. Χρόνια. Ναι. Ναι, 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 vegan. Δηλαδή τι χορτοφάγος, δηλαδή δεν τρως κρέας καθόλου? Δεν έχω φάει για πάνω από 6 χρόνια κρέας. Να σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Δεν λιποθυμάς? Ναι, ναι. Και τι, εγώ πήρα 15 μέρες και δεν έβγα κρέας και λιποθύμησα? Έχω πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Βρε και εγώ έχω, αλλά σου λέω λιποθύμησα. Τι πάει να πει αυτό? Είναι στο μυαλό, όλα, να ξέρεις. Στο μυαλό είναι? Ναι, 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 καθαρά. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα δεν φάγω 10 μέρες κρέας και πάω στο διάδρομο, τραβήξω 4 χιλιόμετρα σε 25 λεπτά. Σταματήσω, τραβήξω κάτι βάρη 20 λεπτά και ξανατραβήξω άλλα 2 χιλιόμετρα στο διάδρομο. Και δεν έχω φάει κρέας. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν μπω μέσα στο σουβλατζίδικο του Daily Way να φάω αυτό που έχει το σουβλατζίδικο? Ή να φάω, ξέρω εγώ, κοτόπουλο, να φάω, ξέρω εγώ, μπριζόλα. Θα αντέξω? Εγώ δεν αντέχω. Ναι, δεν αντέχω. Ακού, μπορεί εγώ να έχω κάνει κάτι και να μην αντέχω. Δεν αντέχω. Όχι, όχι, άνετα. Θα τραβήξω δύο εκπομπές, δύο ώρες, τέσσερις ώρες και εκτιλιάστηκε ιστορίες. Να πάω και στο σχολείο της Ευγενίας, ξέρω εγώ, να δω πώς πάει στο μάθημα. Και να ξαναγυρίσω και ξέρω. Πώς αντέξω, ρε φίλε, χωρίς κρέας? Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ πώς αντέχω? Και γιατί εσύ τι ρυθμούς κάνετε εσείς που δεν τρώτε? Πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς. Τι ρυθμούς? Και μόνο που είμαι στην Αθήνα, ναι. Σε μηδενίζει ένα που στη Θεσσαλονίκη και μου λες αυτά. Με μηδενίζει. Δηλαδή, για πες μου το 24ωρο. Εμένα η δουλειά μου είναι πάνω στο Μαρούσι. Ωραία, παίρνεις τα μάξι, παίρνεις τη λεωφόρο Κηφισίας και τραβάς πάνω στο Μαρούσι. Ωραία, ναι. Δουλεύω 8 ώρες και βάλει και μια ώρα συν κλίν, συν να πας και να έρθεις 2. Ναι, μετά τι κάνεις? Μετά μπορεί να πάω για ένα καφέ, ας πούμε. Θα πάω γυμναστήριο. Ναι. Θα έρθω σπίτι. Ναι. Δηλαδή θα κάνω κάποιες δουλειές εδώ πέρα. Γιατί έκανες να μαγειρέψεις δηλαδή? Και θα είναι το αγαπημένο μου χόμπι το μαγείρεμα, βέβαια. Μαγειρεύεις κιόλας, ναι. Δεν τρώω τώρα σκουπίδια εγώ απ' έξω, κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, ρε φίλε, αλλά άλλο λέω εγώ. Δεν πάω σε γιατρούς. Ναι, εντάξει, δεν πάω στους γιατρούς. Δεν... Τρως χόρτα, ας πούμε, δεν μόνο. Δεν πάω στους γιατρούς, αφού δεν τρώω κρέας και γάλα, είμαι υγιέστατος 100%. Δεν τρως γάλα καθόλου. Αφορά... Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά αυτό λέω εγώ. Μόνο... Τι, ναι. Το ότι νιώθεις, ας πούμε, βιολογικά δυνατός, έχεις δυνάμεις, πώς να σου το πω. Και πνευματικά, φυσικά, έτσι. Ναι, άστα πνευματικά. Εγώ μιλάω για σωματικά τώρα, άστα πνευματικά. Όχι, ναι. Παίζει ρόλο και αυτό. Πώς δεν παίζει ρόλο? Ναι. Η μνήμη μου, είμαι 35 χρονών. Ναι. Άνετα πάω και σπουδάζω πάλι τώρα μια άλλη και άσχετη σχολή, νομική. Ναι. Είναι, την έχω σε πλήρη διάβγεια τη μνήμη μου. Με τη φυτοφαρμακευτική. Ναι, δεν αναπληρώνεις το κρέας με κάτι άλλο, ξέρω εγώ τι τρως. Τι... Τρώω τα πάντα. Ό,τι έχει πρωτεΐνη από κοινόα. Κοινοάντρος. Κοινόα. Τι είναι το κοινόα?
Δημητριακό. Όχι, δεν είναι Δημητριακό. Είναι σαν μικρά σποράκια, είναι τα οποία μπορεί να βρω. Ωραία, μην το παρακτείνουμε, το κατάλαβα. Πάντως εγώ δεν το αντέχω, το προσπάθησα, σου το λέω με ειλικρίνεια, γιατί και ο Αλέφαντος δεν τρώει κρέας 20 χρόνια. Κρατιέται, κάνει ράνι, δεν ξέρω πώς το καταφέρει. Τον Αλέφαντο τον βλέπεις ότι είναι παλικάρι. Είναι τυχαίο, νομίζεις, ότι είναι τόσο κοτσονάτος. Είναι κοτσονάτος. Είναι ψοφίμια όλα εδώ στην Αθήνα γύρω του. Ναι. Στο λέω εγώ. Ο Αλέφαντος, επειδή δεν τρώει κρέας, είναι έξυπνος. Κάποιος το έχει πει τέλος πάντων. Ναι, ναι. Το έχει πιάσει το νόημα. Και κάθε εσύ και τον έχεις και εκεί και τον βρίσκεις σε παράδειγμα. Και μου λες τώρα. Ναι, τον έχω. Αλλά ο Αλέφαντος. Άλλο Αλέφαντος. Ναι, ο Αλέφαντος πέρα από το ποδόσφαιρο, ας πούμε, δεν δούλεψε, ας πούμε, κατάλαβες. Εντάξει, όμως έχει και αυτός και. Ξεκούραστα την πέρασε. Ναι. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι, από ό,τι έχω ψηλιαστεί με σένα, σε προσωπικό επίπεδο. Να σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση γενικά ότι είσαι ένας άνθρωπος που όσο τολμηρός είσαι, συγχρόνως έχεις και πολλές φοβίες. 100%. Λοιπόν, και αυτό που είπες 100% στην ψυχολογία μας έχουν διδάξει ότι όσο πιο πολύ το λες, τόσο πιο αντιμέτωπος έρχεσαι και με το φόβο σου και του ξεπερνάς κατά. Ναι, βέβαια, φυσικά. Τι να κάνω. Γιατί ένας που λέει, εγώ είμαι. Ατρόμητος και τα λοιπά, ναι. Αυτός είναι χέστης. Άμα τον πας, δηλαδή, άμα χτυπήσουν οι καμπάνες, τελειώσαμε. Ναι. Και γενικά έχεις ένα φόβο με τις ασθένειες. Δηλαδή, σε βλέπω όλο με τους γιατρούς εκεί, μιλάς για. Ναι, ασθένειες. Είμαι φίλος με τους γιατρούς, λέει. Ναι, αλλά μην το έχεις αυτό. Μην τρέχεις αυτό. Ο γιατρός δίπλα τι έχει να πει για τη χορτοφαγία. Νομίζω ότι έχουν γίνει και έρευνες, φίλοι μου, αρκετές και παλιότερα ότι οι χορτοφάγοι γενικότερα σαφώς είναι πιο υγιείς από σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ναι. Σε πολλές ασθένειες, εντάξει, στην εμφάνιση καρκίνου, καρδιοπαθειών, άσθηματος. Ασθένειες δυτικού. Ναι, είναι του σύγχρονου τρόπου ζωής. Εγώ αυτό που λέω, φίλος από την Αθήνα, το πολέμησα, αλλά στην έντονη. Σωματική κόπωση και πνευματική κόπωση ένιωθα μεγάλες, με έπιασε τάσεις λιποθυμίας. Το έκανα κι εγώ αυτό. Ναι. Αλλά είχα τάσεις λιποθυμίας, δεν το άντρεξα. Έτρωγε σωστά. Δεν ξέρω τι έτρωγα, δεν ξέρω τι να σου πω. Σωστά, μπορεί. Ναι. Φάει το πρωί, ξύπνα το πρωί, ναι. Κόψε δύο μπανάνες, ναι. Βάλε και από ένα κουτάλι ταχύνι, γύρι και μέλι, ανακάτεψε τα και φάτο και θα είσαι τάβρος. Καλά το πρωί, θα είμαι τάνατος. Μετά το απόγευμα, πώς θα είμαι τάνατος. Ναι, τάβρος. Το απόγευμα φάει. Καταρχάς μπορείς να πίνεις και τέτοιο, να πάρεις ένα αποχυμωτή επαγγελματικό, ψυχρής έκθλιψης, έτσι λέγεται, και να βάσεις μέσα εκτός από φρούτα και λαχανικά, όπου γίνεται κυταρική, άμεση κυταρική, τέτοιο τέλος πάντων, διείσδυση των ενζήμων των φρούτων. Δεν μου λες πόσο χρόνο είσαι, φίλε, πόσο χρόνο είσαι. 35. Ναι, εντάξει. Σεξουαλικά είσαι ντούρος, φαντάζομαι, δεν είναι. Ναι. Ορμάς, μάλιστα. Θα μας τα πεις άλλη φορά. Θα μας τα πεις. Ναι. Σεξουαλικά. Ναι, ναι. Και το άκουσα να σου πω για τον Πάοκ. Α, τον Πάοκ τώρα, με είπες τώρα. Άλλη φορά θα μου πεις. Μάστε τον Πάοκ τώρα με τον Πάοκ. Τα είπαμε ωραία τώρα για τα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα. Τώρα με ξενερώσει με τον Πάοκ. Άσε να πούμε. Δεν μας έπιασε αρρώστια με τα αυτά, θα μας πιάσει με τον Πάοκ. Θα λέω καλά, ρε γιατρέ. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Έλα, αυτό που λέω είμαι. Ναι, φίλε, είσαι. Να σε πω ρε φίλε, τώρα εσύ δηλαδή κάθε μέρα ο κόσμος σε βάζει για να σε ακούσει, να ψαγωγηθεί, να ακούσει λίγο αθλητικά από εδώ, από εκεί και εσύ μας μιλάς για αρρώστηση. Επόμενη γραμμή, δεν μη σ' αρέσει, τι να σε κάνω, μη με χαλάς τη διάθεση. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι, έλα φίλε. Έλα Κωστή μου. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Δεν άκουσες για μπάλα σήμερα, για το 3-5-2 του Ηρακλή δεν άκουσες, για το 3-5-2 του Μπογέτη δεν άκουσες, για τα χαφ του Ολυμπιακού δεν τ' άκουσες, για τον Μπάουκ που πάει 4-4-2 δεν τ' άκουσες, για το Βεζιρτζή που δίνει 500 στις Κυκλάδες ρούχα, δεν τ' άκουσες. Και βγαίνει ο Σκαρτάδος και κλαίει σαν τις γυναικούλες. Μάρε Σκαρτάδο, τι κλάψα είναι αυτή, τι γρίνα είναι αυτή, ρε Σκαρτάδο. Μα τι παιχταράς ήταν αυτός ο Σκαρτάδος, τι μύρλα είναι αυτή, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή μου. Έλα, φίλε μου. Εγώ είμαι. Μάλιστα, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα και στον γιατρό από δίπλα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Κωστή ο Γιώργος, είμαι από την Αθήνα, Ολυμπιακός. Βέβαια. Ναι, Ολυμπιακός. Ωραία. Τι κάνουμε. Καλά, Γιώργο μου. Καλά, Γιώργο. Κωστή μου, 5 λεπτάκια να πούμε για το Σαββατιάτικο, το ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι. Του. Με την ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ναι. ΑΕΚ. Δεν την έχεις καλά. Αν δεν κάνεις διακοπή, θα έχεις προβλήματα. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο δολοπλοκία να μην γίνει το μάτς ή να διακοπεί. Για διακοπή το βλέπεις, Ναι, φίλε, ή διακοπή ή δεν ξεκινάει. Ωραία, πες ότι μία στις χίλιες ξεκινάει. Θέλω να μου πεις πώς πρέπει να κατέβει ο Ολυμπιακός.
Φίλε, δεν έχει άλλο τρόπο ο Ολυμπιακός να κατέβει. Έτσι όπως κατεβαίνει. Εκτός και αν παίξει με τρία χαφ και πετάξει το Φορτούνι σέντερ φορ, γιατί ο Ιντέγια δεν βλέπετε. Ναι. Και παίξει με τρία χαφ, Μιλιβόγεβιτς, Κασάμι και πώς το λέει τον άλλο το χαφ. Όχι αυτό το σέρβο, τον άλλο που έχετε. Και τον Καμπιάσο. Καμπιάσο, δύο εξτρέμ και Φορτούνι σέντερ φορ. Δεν είστε καλά στον άξονα. Θέλω να μου πεις, ρε Σικωστή, γιατί έχει φάει αυτός ο Σίλβα το Σαλίνο. Τι? Θέλω να μου πεις γιατί έχει φάει το Σαλίνο. Ο Σαλίνο στα χαφ ήταν ευεργετικό να παίξει σε κάποια... Ήταν σκύλος. Ναι, είναι σκύλος, δεν ξέρω, δεν το βλέπει. Δεν ξέρω, πιστεύω τον έχει φάει, αλλά δεν ξέρω το γιατί. Τον έχει στην ανάγκη και πασπαρτού. Πιστεύω θα τον βάλεις με την Άντερλεχτ. Με την Άντερλεχτ, επειδή πήρα προχθές εδώ την εφημερίδα την Γκολ, λέει θα βάλει το πιτσιρικά το σέρβο βασικό. Ο σέρβος, φίλε, είναι παλτό. Δεν ξέρω τι μίζα έχει πέσει, τι έχει γίνει και δεν τα ξέρω αυτά λεπτομέρειες. Του Κοβάσεβιτς τα κόλπα. Αυτά με τους σέρβους, εγώ τους σέρβους δεν τους πολύ γουστάρω. Ξέρεις, εγώ δεν γουστάρω τους Έλληνες, τους σέρβους δεν γουστάρω. Γενικά τους Βαλκάνιους δεν μας γουστάρω πολύ. Και γενικά με το σέρβο, τους Κροάτες και τα λοιπά δεν είναι. Είναι στην αμάκα, είναι στο αυτό, στη μίζα και τα λοιπά, όπως είμαστε εμείς. Μιζαδόροι είναι, μιζαδόροι. Πονηροί. Δεν τους γουστάρω. Εννοείται, γιατί το διάβασα στην εφημερίδα και λέει σκέφτεται να ξεκινήσει τον πιτσιρικά βασικό με την Άντερλεχτ. Εγώ άμα ήμουν ο Σαλίνο, είναι και του χεριού μου, ας πούμε, ο προπονητής, θα τον έπιανα, τον έλεγα στα αποδυτήρια, fuck you, ξέρω εγώ, ιστορίες και τα λοιπά, βάλε με γιατί θα σε σκίσω, θα σε κάνω, θα τον απειλούσα. Κάτσε ρε φίλε, σε σώζω μία, σε σώζω δύο. Ντουμπλάρω τον ένα, παίζω χαφ, κατεβάζω την μπάλα, βγαίνω τέταρτος. Έχεις τα παλτά εκεί πέρα με τους αργούς, με πετάσεις να πούμε το σέρβο μέσα. Α, κλικά δώρα θα τον έλεγα. Παλτά, δεν λες τίποτα. Το μεταξύ το διαβάζω αυτό και λέω, μα καλά, Ζευζέκης είναι αυτός ο άνθρωπος. Ζευζέκης δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί να έχει πάρει τίποτα με τα μανατζερικά, δεν ξέρω. Δεν παίρνω αμαρτία, δεν το ξέρω. Άμα ήξερα θα έλεγα κανένα υπονοούμενο. Εν τω μεταξύ, Κωστή μου, να σου δώσω και μια αποκλειστικότητα άμα θες. Έτσι. Ρώτησε ο Γρηγόρης τη Δευτέρα το μεσημέρι γιατί έχει φάει τον Καμπιάσο Σίλβα. Έχει παίξει ξύλο ο Καμπιάσο με τον Σίλβα. Πέρα από αυτό, α σου δώσω αποκλειστικότητα γιατί την έμαθα από άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στην ΜΠΑΕ. Ναι. Τέλη Γενάρη έσκασε πρόταση από εγγλέζικη ομάδα 7 εκατομμύρια για τον Κασάμι. Ναι. Ποια ομάδα? Και έδωσε χαρτάκι ο Βρούτος. Στον Σίλβα του είπε βάλ τον βασικό στα ευρωπαϊκά μάτς για να τον μοσχοπουλήσει το καλοκαίρι. Ναι. Αχα. Αυτό έμαθα. Και είναι γκαραντή από άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ μέσα στην ΠΑΕ. Ναι. Γι' αυτό σκέφτεται να ξεκινήσει η Κασάμι και στα δύο μάτς με την Άντερλεχτ, αλλά και στα επόμενα αν περάσω στους 16. Ο Κασάμι Καμπιάσο. Ναι, τον Καμπιάσο έχει φάει για να βάλει τον Κασάμι στα ευρωπαϊκά. Ναι. Τον Κασάμι στα ευρωπαϊκά για να τον πουλήσει το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί έσκασε πρόταση τώρα το Γενάρη, αλλά δεν. Ο Βρούτος είπε ούτε καν το συζητάω. Εντάξει, ο Βρούτος τώρα, ποιος θα το πει τώρα, ο Νικολακόπουλος θα βγει να πει, όπως το λένε ο Νικολακόπουλος, ο Γιάννης θα πει. Τι φοβούνται να τα πούνε. Αν τα ξέραμε εμείς τόσο με λεπτομέρειες θα τα λέγαμε. Εδώ λέμε για τους δικούς μας, θα κολώσουμε για τον Κασάμι. Και στο λέω εγώ που το έμαθα από άνθρωπο γκαραντί δηλαδή. Ναι. Καλώ Κωστάκι μου, θα σε πάρω και την Παρασκευή να τα πούμε άμα μάθεις εντεκάδες και τέτοια. Έτσι. Έγινε, καλό βράδυ να έχετε. Είμαι Βενγκάνλι. Ο Βέγκαν ποιος είναι? Η χορτοφάγη. Α, είναι Βέγκαν, είναι χορτοφάγος. 4 χρόνια τίποτα από ζωικά παράγω και στα 22 μου τώρα είμαι πιο καλά από ποτέ. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Εγώ δεν λέω το αντίθετο, το πιστεύω. Εντάξει, αλλά για πες μου εσύ με τόσες δυνατές προπονήσεις και αυτό που εγώ λιποθυμάω. Τι Ζέγκαν και Μέγκαν, Βέγκαν. Βράδυ χαράματα εκπομπή, πρωί εκπομπή, απόγευμα ιστορίες, τρέξιμο. Καλό Ιβιτάλ. Ναι, έχω το καλό Ιβιτάλ. Κάτσε, για. Τα άμα δεν φάω την πριζόλα, τι καλό, εντάξει. Έχω και φίλους που οι οποίοι είναι 90 χρονών και τρώνε κρέας. Δεν, εντάξει, θα μου πεις και ο χορτοφάγος. Εντάξει, είναι τρόπος ζωής, ρε παιδί μου. Εγώ δεν το αντέχω. Το έκανα και δεν το αντέχω. Πώς θα γίνει. Καλημέρα. Το λέω την αμαρτία μου, τη λέω. Καλημέρα. Ελά, αγόρι μου. Ελά, ο μαλάτος είμαι. Έλα, φίλε. Παοξή. Παοξής από Μουσχάτο, από Αθήνα. Παοξής χορτοφάγος λέει. Τι άλλο θα μας βρει, ρε μάγκα. Λέω ο Χρήστος από τη Λαμπράκη να πούμε. Έλα, λέγε, ναι. Έλα, Παοξής από Μουσχάτο, ακούγομαι. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι άμα περάσει ο Παοκ να ανεβώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πού να περάσει?
Άμα περάσει, παιδί μου, στον ημιτελικό. Τώρα... Πέρασε, φίλε, περασμένος στα μαθηματικά. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Η Τούμπα αξίζει, δηλαδή, για τη Σαγκερκίδα να ανεβούμε πάνω? Είμαστε εδώ μια παρέα. Η Τούμπα αξίζει, φίλε, να μπει στο YouTube και να πατήσει Κερκίδα πάω 1980. Εκεί αξίζει το YouTube. Βάλει και μια μεγάλη οθόνη, βάλει το τσιπάκι εκεί σε καμιά μεγάλη οθόνη και δε Τούμπα. Βάλε Τούμπα 91, 92, 93, 94. Τώρα βάλε Τούμπα. Τι Τούμπα να δει τώρα? Τούμπα είναι αυτή. Τι Τούμπα. Πρόσεξε να δει. Σ' άκουγα σε μια εκπομπή που έλεγε, ξέρω εγώ, για τη δεκαετία του 80 και τα λοιπά. Και με έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Για την Τούμπα. Δηλαδή τώρα είναι εντελώς φλούρικα τα πράγματα. Αυτό εμείς ανεβαίνουμε με σκοπό και λίγο την κερκίδα, έτσι, κατάλαβα. Φίλε, την κερκίδα τι αν τη δεις τώρα? Κερκίδα είναι αυτή. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλύτερα λες να καθίσω εδώ στο Μοσχάτο να το δω τη τηλεόραση. Πλάκα, κάνεις το Μοσχάτο, ρε φίλε. Κέρα Μοσχάτο να πούμε εκεί στο τραπέζι. Τι λες τώρα? Θα έρθεις να κάνεις το ταξίδι για να δεις την κερκίδα σήμερα? Και δεν μπαίνεις στο ίντερνετ ρε μάγκα να δεις τη δεκαετία του 80 και του 90 τη κερκίδα? Δηλαδή, ρε φίλε, δεν υπάρχει κανένας οργανωτής που να αξίζει τώρα εκεί. Δεν μπλέκομαι σε αυτά εγώ, ρε φίλε. Τότε ήταν ένας οργανωτής, ένας υποοργανωτής. Τώρα είναι 200 οργανωτές. Πού να ξέρω εγώ τι κάνουν, τι δεν κάνουν? Με νοιάζει εμένα. Εγώ λέω τι βλέπω. Δεν μπλέκω εγώ τώρα τι είναι οργανωτές και τι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα άδειο καφτατζόγλιο, μια άδεια Τούμπα, ένα άδειο Χαριλάου και ένα γεμάτο παλέ. Αυτό ξέρω εγώ στην πόλη μου. Τα άλλα όλα που με λένε. Φίλε, το καφτατζόγλιο μια ζωή άδεια ήταν τώρα, εντάξει. Η Τούμπα πιο άδεια είναι. Η Τούμπα, ρε φίλε, παλιά είχε 45 χιλιάρια, να πούμε. Παλιά? Γεννή. Παλιά και Αλφα Ρωμαίο, ξέρεις τι όμορφα αμάξια έβγαζε. Πάρ' το μύτο τώρα. Άσε παλιά. Έλα, ρε φίλε. Τι έλα, ρε φίλε, τώρα. Τι είναι. Πλάκα κάνεις. Θα έρθεις να δεις την κερκίδα του ΠΑΟΚ. Δεν πας σε κανένα χάσα από ταβέρνα εκεί πέρα στη Χασιά να φας, ξέρω εγώ, κάνα μπριζόλα στα κάρβουνα, να πούμε. Ή άμα είσαι Βέγγλος, πώς τα λένε, να πας να κάνεις καμιά χορτο. Ψαροφάγος. Τράβα εκεί στη Ραφίνα, εκεί στις. Χαιρετίσματα να δώσουμε και στους φίλους μας εκεί στο Αγνάντι, να πούμε στη Ραφίνα. Τράβα και τις ψαρούς. Ξέρεις από Αθήνα βλέπω κουφάλα, ξέρεις από Αθήνα. Κάτι κάνω να. Τι, έχεις καμία σχέση από εδώ δηλαδή? Τι φάση? Έχω φίλους, έχω συγγενείς, έχω συνεργάτες. Συγγενείς? Άντε, πού κοντά είσαι? Πέφκει, έχω Καλυθέα, έχω Ραφίνα. Άντε, έχω φίλους. Κάτω, ρε, εσύ. Πώς δεν κατεβαίνω? Πώς δεν κατεβαίνω? Α, Καλυθέα, γιατί δεν πέρασε? Εξάρχεια έχω τον κουνιάδα μου, Καλυθέα έχω τον Καρατζαφέρ, Τζιτζιφιές, βέβαια. Καλυθέα τίποτα εκεί, Αγία Ελεούς. Ραφίνα τραβάω, Αγία Ελεούς. Με πάνε με τα μάξι, έρχεται ο Αργιανός με το Μίνι Κούπερ του, να πούμε, από την Αθήνα και με γυρίζει. Εγώ κάθομαι δίπλα. Σε πάρε. Βέβαια. Θα έρθεις και εδώ να σε κεράσουμε, να πούμε. Εντάξει, θα έρθω. Όταν κατέβω θα δώσω σύνθημα να πούμε ότι κατεβαίνω. Μοσχάτο, φιλαράκι, Μοσχάτο. Μπορεί να κατέβω για κάτι επαγγελματικό πάλι. Δεν λέω τίποτα γιατί όλο χαλάνε όταν λέω. Κλείσε, θα τα πούμε, για χαρά. Δεν λέω. Έγινε, φίλε. Γιατί τα μαγαρίζει ο κόκκινος, κάνει βουντού, να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Βρε παλιωτόμαρο. Εγώ, κύριε μου, τα έχω βρει με τον κύριο Καρυπίδη. Και για ποιο λόγο ο κύριος Καρυπίδης να μην είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας του Άρεός μας? Λέγε. Αυτή τη στιγμή πήρα τον κύριο Ψηφίδη, ναι, στις Αμερικές και είπε ότι πίνει τον πρωινό του καφέ σε κούπα Άρης. Διότι ο Άρης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Εδώ στο Χιούστον. Παλιά άνθρωπε. Εκεί στο Χιούστον. Στο Χιούστον. Άρα λοιπόν. Άρα που έχετε να κατεβείτε Αθήνα, μα φύγει ο Εγνατίεβιτς από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Λες. Έτσι έγινε να πέσει πείνα. Λες δεν ζητάει τίποτα λεφτά δανεικά ο Εγνατίεβιτς. Γάβη. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατρέ. Παρακαλώ. Μια ερώτηση. Ναι. Για την υγεία. Α, εγώ, μπορώ, γιατρέ μου, δεν καπνίζω. Ναι. Κοντρολάρω το άγχος μου στη δουλειά. Ναι. Ωραία, μέχρι εδώ. Ναι. Πάω, κάνω τα check-up μου, είμαι 32 χρονών, κάθε χρόνο αυτά τα check-up που χρειάζονται. Ωραία. Με βγάζουν ότι είμαι καθαρός. Φεύγω, έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Και πιάνω, κύριε γιατρέ, βίζους. Υπτάμενους. Τι, ναι, ναι, τι είπες? Βίζους. Τι βίζους? Βυζιά, ρε παιδί μου, γυναικεία. Δεν είσαι υγιέστατος. Δεν προπονείσαι. Ναι, που ακούμε, ναι, ναι, πες μου. Δηλαδή, άμα πιάνεις βυζιά γυναικεία κάθε πρωί, κάθε μεσ... Όχι, για τα δικά του έλεγε. Ναι, σε έκοψε ο κυλητήρης, γιατί αυτή η εκπομπή, φίλε, δεν είναι επεξεγέλαση. Πρόσεξε πώς μιλάς. Ναι, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, να μιλάς για στήθη σε αυτή την εκπομπή. Από κουλιανό και κάτω.
Πάμε στον επόμενο κύριο ακροατή. Έλα κύριε. Έλα ραπ. Όπα, μαλάτος. Όχι. Έλα. Τι γίνεται. Καλά φίλε. Όλα καλά. Καλά εσύ φίλε. Ο Αεξής είναι που σε έπαιρναν πιο παλιά. Τι λέει, άκουσες καλό για την Άκη, πήρες τηλέφωνο. Γιατί όχι. Πήρα να σε ρωτήσω την άποψή σου για το μάτς. Κοίτα, είδα δεκάδα. Δεν βλέπεις λίγο μπάλις εσύ, ξέρεις. Καταρχήν το μάτς θα έχει πολύ σφιχτό σκορ. Ναι. Από 1-0 μέχρι 1-1. Δηλαδή 2-3 γκολ δεν το βλέπω. Πώς να σου πω, over δεν το βλέπω μάλλον. Δηλαδή όποιος βάλει τον γκολ το πήρε το μάτς. Όχι, δεν το πήρε το μάτς, αλλά δεν βλέπω ανοιχτούς χώρους. Από την ΑΕΚ και δεν βλέπω ρυθμό μεγάλο από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή το φαντάζομαι το μάτς, η ΑΕΚ 3-5-2, πάει να δώσει κατοχή στον Ολυμπιακό και να τον ευνηδιάσει, δεν ανοίγεται και ο Ολυμπιακός και βλέπουμε ένα μάτς σκάκι. Αργό. Ναι, θα κάποια στιγμή όταν θα ανοίξει, θα το ανοίξει η ΑΕΚ. Όταν θα δώσει ο Πογέτο σύνθημα. Δηλαδή στον πρώτο ημίχρονο μπορούμε να δούμε σούπα μεγάλη. Γιώμες και τέτοια, ε. Όχι, αργό ποδόσφαιρο. Πάσα μικρή, ιστορίες και τέτοια θέματα. Θα το ανοίξει η κάποια στιγμή. Θα φουλάρει κανένα 20 λεπτό. Να σου πω, ρε, την Κυριακή δεν μπορούμε να σε δούμε μέσω ίντερνετ. Δεν παίζει τίποτα. Έλα, ρε, φίλε, εγώ είμαι χαμένος εδώ πέρα. Πού να με δεις. Ο κομμουνιστής όμως κάνει καλή δουλειά την άλλη μέρα. Στο ραπτό.gr. Την ίδια θέλουμε. Στο ραπτό.gr. Την ίδια μέρα θέλει να με πάρει κανένα κανάλι μεγάλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Παναθηναϊκό κανάλι, γιατί δεν σε παίρνει. Τι να κάνω εγώ τώρα, αφού δεν βγαίνει. Τι, εδώ έχουμε φτωχά μέσα. Είναι χωριάτες είμαστε εδώ. Στο Sport FM βγήκε στις προάλλες, βγαίνεις καθόλου Sport FM. Όχι, με πήραν μια φορά τα παιδιά, βγήκα και ένα τέταρτο μιλήσαμε. Ήθελε ο κόσμος να βγω κάτω. Ζητούσαν, λέει, Ραπτόπουλο κτλ. Και με βγάλαν. Τώρα μου ξαναπάρει κάποια στιγμή. Βραδάκι πριν βγω εδώ. Πάρε καμιά ώρα εκπομπή, δεν γίνεται. Δεν έχεις κανένα μάνατζερ και να σου προωθήσει τίποτα. Τι να έχω μάνατζερ. Κάτι τέτοιο, σε πάρε σε σταθμό της Αθηνάς. Τι ημεροφέρτης είμαι να έχω μάνατζερ. Τώρα τα παρτάλια βγαίνουν εδώ πέρα. Τα παρτάλια βγαίνουν. Εσείς κρίνετε. Κάντε εσείς τους μάνατζερ. Τι να κάνω εγώ. Αυτό πέφτει το ξύλο, αρκούδα. Κάνε το μάνατζερ εσύ. Πάνε από ένα σταθμό έξω 300 άτομα και πείτε πάρτε τώρα το που θα σας πω. Εγώ δεν. Εγώ, εγώ το τηλέφωνο μου δεν το σηκώνω για να παρακαλέσω. Σωστός. Ποτέ. Ο γιατρός, να τον ρωτήσουμε κάτι για τον γιατρό. Ό,τι γουστάρει τον γιατρό, βέβαια. Εδώ είναι ο Μπανιώτης, να πούμε, βέβαια. Γιατρέ, εδώ είμαστε μια παρέα. Ακούς. Ακούμε, ναι. Ακούει. Την πίνουμε όλη μέρα. Θα έχουμε βλάβες στην πορεία ή όχι. Τι ακριβώς για πες μου, δεν άκουσα καλά. Λέει, είμαστε μια παρέα εδώ, κάθε ναι. Βράδυ λέω. Ναι. Τη βρίσκουμε, ρε παιδί μου, την πίνουμε κάθε μέρα. Την πίνουμε, είναι μεταφορικό ή πίνετε πολύ. Ναι, ρε ραπ, δεν το λέω για να μην με κόψει άλλο από μέσα. Καλά κάνεις. Πολύ ωραία. Θα έχουμε βλάβες, λέω, στην πορεία ή είναι επικίνδυνο ή όχι. Φυσικά και είναι επικίνδυνο. Είναι το Αγίου Χαραλάμπου σήμερα. Να έχεις υπόψη σου. Ναι, ναι. Η γιόρτα Ζομπάμπη. Ναι. Που σκόρδα ήταν. Που δημιουργεί βλάβες, για να ξέρουμε. Στο μυαλό θα δημιουργεί. Εντάξει, και στο κεντρικό ναυρικό και στη συμπεριφορά γενικότερα. Βαράει καρδιά, πνευμόνια και τέτοια. Όχι, άμεσα όχι. Έμεσα όμως μπορεί να έχεις. Δεν ξέρω και σε τι βαθμό και σε πόσο μεγάλο χρονική διάρκεια γίνεται αυτό. Εντάξει. Και εντάξει. Δεν πειράζει που ρώτησα, δεν είναι κακό. Όχι, βέβαια, όχι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Το πρωί τα ξυπνάς. Πώς ξυπνάς. Ου, πουλάκι, πάω για δουλειά κατευθείαν. Ναι, αυτό είναι. Προς το παρόν, καλά. Έγινε. Λοιπόν, ωραίος. Πουλάκι είναι. Ατελείωτο χιούμορ έχεις, γι' αυτό μας φτιάξεις τα βράδια. Δεν υπάρχεις. Πολύ χάρηκα που σε έτυχα. Λέω φίλος. Για τον Κυριάννη, ναι. Ναι. Είναι. Ο φίλος που συναντήσαμε στην Εγνατία, γιατρέ μου. Α, ναι. Ωραία. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Χαιρετίσματα. Τον Κυριάννη να τον προσέχεις εκεί, στην κλινική. Νοσοκομείο είναι. Νοσοκομείο. Θα τον προσέχεις πολύ, δεν τον έτυχα αυτές τις μέρες για να μου δώσει το στοιχείο. Όταν τον τύχω θα το διαβάσω και θα σε απαντήσω. Οκ. Okay. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, Κώστα. Νάτος. Μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε. Είμαι ακρίτες από Λευκάδα. Είσαι από τη Λευκάδα. Τι έγινε, ναι, στη, και... στη Λευκάδα έστειλε και... τα... Όχι, όχι. Πού έδωσε κάτι δώρο ο κύριος Σαββίδης, πού έδωσε τις φόρμες, σε ποιο αυτό. Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες. Ναι, και ναι. Τι περίμενε ο Σκαρτάδος, να δώσει και στους παλεμάχους τις Κυκλάδες, τις έκανε δώρα για να πάρει την Ένωση. Ρε αυτό το Σκαρτάδος, ρε, τι Μάρθα Βούρτσι, τι Άντζελα Ζήλια είναι αυτός ο Σκαρτάδος. Και ξέρεις ότι το συμπαθώ πολύ, ε. Τι είναι αυτή η γκρίνια, γυναικεία γκρίνια με το Σκαρτάδο κάθε φορά. Και αυτά και δεν μας δώσαν και τους παλεμάχους. Μπιρ. Λέγε. Θα δώσω κι εγώ μια χορηγία. Πού? Θα στείλω αύριο αν μπορείς να παραλάβεις ένα καναπέ για να κάτσουν οι Ηρακλείς να δουν την Παοκάρα πώς προχωράει στο κύπελο.
Και θα βάλουμε τους τρεις πρώτους που είσαι εκεί στην εκπομπή σου, τους έχεις συχνούς εκεί. Ναι. Θα δούνε Παοκάρα πώς προχωράει, τι είναι να πας στην επόμενη φάση, να το μάθουν γιατί δεν το ξέρουν. Έτσι. Θα σου δώσω μια πληροφορία στον αέρα και όποιος θέλει να με ακούσει προσεκτικά. Εγώ σε παρακολουθώ από μακριά στην τηλεόραση κάθε Κυριακή. Ναι, από πού είσαι εσύ. Ακούστε. Ναι. Όποιος θέλει, παιδιά, θα πάει και θα κατεβάσει το κόντι. Το κόντι. Και κόντι. Ποιο κόντι. Και... Ακούστε, θα κατεβάσει το κόντι και θα ενεργοποιήσει το πρόσθετο Hellenic TV. Αυτό θα κάνει. Κάτσε να το. Κάτσε ρε γιατί μάντρα. Κάτσε, πες το και σε μένα να το γράψω εδώ πέρα. Γράψε ρε γιατρέ. Να το πω στα παιδιά πως κόντις. Κατεβάζετε το κόντι. Κόντι. Και θα πάτε να ενεργοποιήσετε ένα πρόσθετο Hellenic TV. Hellenic TV. Ελληνική τηλεόραση. Ναι, και τι θα γίνει. Θα σε βλέπουν όπως το βλέπω εγώ. Έλα, με βλέπεις. Πού, πότε, τι όπου. Κάθε Κυριακή Κωνσταντή, γιατί σου είπα είσαι ο μόνος εκεί πέρα που μιλάει για μπάλα και να σου πω αυτό που ήθελα, γι' αυτό σε πήρα εγώ βασικά. Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό που βγήκαν όλοι οι παοκάρχες, οι μακεδονομάχοι και κλαίγαν για τη διοικησία, κατάλαβα ότι δεν έχουν να προσφέρουν στην ομάδα μου τίποτα. Μιλάω και για παραγωγούς και για δημοσιογράφους και για οπαδούς. Και θέλω να σου πω κάτι που μου έχει μπει στο μυαλό, έτσι όπως όπως το βλέπω, να μπει συμφωνείς ή διαφωνείς. Για να ακούσω. Όταν είπε ο Σαββίδης το πρόβλημα στο ΠΑΟΚ είναι οι Έλληνες, τι εννοούσε. Έφερα Ζαγοράκηδες, Βρίζες, Αναστασιάδηδες, Γεωργιάδηδες, Βεζιτζίδες και δεν είδα Χάιρη. Έξω δρόμο. Και αυτός μάλλον ξέρει τι πρέπει να έχει μπει στο μυαλό. Το πρότυπο της Αχτάρ που εκτόπισε τη Δυναμό Κιέβου. Φοβερή και τρομερή. Και σου λέει θα κάνω τον Ολυμπιακό. Όπου δεκαετία 70 πιτσιρίκος, 5-6 χρονών. Καθόμουν με τον πατέρα μου και βλέπαμε κάθε Σάββατο, δεν θυμάμαι, τη Δυναμό Κιέβου, μια ομαδάρα. Βάζανε τότε Σάββατο αγγλικό πρωτάθλημα, βάζανε τότε με το. Πιάναμε Σερβία κάτι, με τις κεραίες παράνομα, κάτι τέτοια κάναμε. Και βλέπαμε τη Δυναμό Κιέβου, ήταν μύθος. Τέλη δεκαετία το λέω, η Δυναμό Κιέβου και η Νότιχαμ στα παιδικά μου χρόνια. Ελληνική ταινία, θρίλερ το βράδυ. Απαγορευμένο το βγάλω, το βλέπαμε στην Ασπρόμαυρη τηλεόραση στην Κούτρα και Δυναμό Κιέβου και Νότιχαμ Φόρεστ, δημοτικό. Ναι, Κώστα, ναι, έτσι είναι όπως θα λες, φίλε μου. Και τώρα αυτός περιμένει, συμφωνείς εσύ ότι θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ Σαχτάρ. Γι' αυτό και έφερε και τον Μίχελ που είχε δουλέψει στη Σαχτάρ. Σου λέει, ό,τι έκανε στην Ουκρανία να το κάνει και εδώ. Συμφωνείς ή μου φάνηκε, τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαββίδης θα κάνει τον ΠΑΟΚ όπως πρέπει όταν θα πάρει την πρώτη μεγάλη δουλειά. Και θα μπορέσει να κοντράρει στο ελληνικό κομμάτι τους άλλους κάτω. Δεν πήρε ακόμα τη μεγάλη δουλειά. Να πάρει κανένα αέριο, να πάρει κανένα τρένο σε, να πάρει κανένα λιμάνι. Τι έχει πάρει τώρα, έχει πάρει να πούμε τη Μευγάλ, πήρε την Αγνό, τι είναι αυτά τώρα. Το Μακεδονία Παλάς και το Πόρτο Παλάς που είναι του. Δηλαδή παλεύει με το φίλο μου που έχει το Πόρτο Παλάς, τον κολλητό μου, τον Δημήτρη τον Μαμαδά. Ποιο θα πάρει πιο πολλούς πελάτες. Έλα ρε τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα έργανε αυτά που έχει πάρει. Η ΣΕΚΑ πήγε στη Βουλγαρία, έκλεισε από ό,τι έχω μάθει. Τι να. Περιμένει, αυτός περιμένει. Περιμένει και θα περιμένει και ο ΠΑΟΞΙΣ. Θα περιμένει ο ΠΑΟΞΙΣ, θα περιμένει και αυτός. Τώρα εγώ θα δω τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Στις εκλογές. Τι θα κάνει στις εκλογές. Είναι μεγάλο στοιχείο. Ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν διεκδίκησε ΕΠΟ. Ποτέ. Ποτέ δεν διεκδίκησε τέτοια ιστορία. Για να δούμε τι θα γίνει. Συμμαχία, ναι. Αναγκαστικά με το Μελισσανίδη τουλάχιστον θα πρέπει να πάνε μαζί αυτοί. Μόνος του... Εγώ πιστεύω θα τα χαλάσουν με το Μελισσανίδη γιατί ο Μελισσανίδη θα βάλει μπροστά τον Κοντό και να πληρώνει ο Κοντός. αυτό... Ναι, σου λέω, είναι τσιγκουναράς να πούμε. Εντάξει. Να δούμε. Θα τα πούμε πάντως. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Να δώσουμε λίγο τα χαιρετίσματα και στο φίλο μας και συνάδελφο τον Κώστα Προπόδη που μας ακούει από τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Ναι, Γερμανία ο Προπόδης. Έχει πάει σε μεγάλο σεμινάριο. Τώρα μας έστειλε. Ναι, δεν μας κάνει παρέα γιατί μεγαλοπιάστηκε ο Προπόδης. Μεγαλογιατρός ο Προπόδης. Καθηγητής ο Προπόδης. Τι να κάνουμε να πούμε. Τη Δευτέρα θα σου στείλω εγώ ένα βοηδομούσχαρο γιατρέ Προπόδη. Πρωί-πρωί θα σου στείλω να του δεις τα πνευμόνια του. Επόμενη γραμμή. Δεν λέω πιο βοηδομούσχαρο. Καλημέρα. Ναι. Αργά το πας, φίλε. Φίλε, φανάρι, αργά το πας. Έλα, πάμε. Ο Ακούω είμαι, ράβο, Ακούω, άσχημα να ακούω. Α, αυτός ακούει, Γιάννη. Ο Ακούω είναι. Πάμε στον Ακούω και μιλάω. Επόμενο. Λοιπόν, Κωστή. Έλα, φίλε. Περαστικά και για τη γυναίκα σου για χθες. Εντάξει. Πριν να πάω στο αθλητικό, να κάνω μια ερώτηση ιατρικού περιεχομένου στον γιατρό. Ναι, γι' αυτό δεν ήρθα χθες, παιδιά. Έκανα νοσοκομιακή γιατί. Να κάνω μια ερώτηση ιατρικού περιεχομένου στον γιατρό. Να κάνεις, άκου λέει. Τι είναι η αδύνατη διασωλήνωση κατά την αναισθησία πριν το χειρουργείο, γιατί έτυχε
Ξαναπες το φίλε μου. Πες το πάλι, δεν το καταλάβαμε. Αδύνατη διασωλήνωση κατά την αναισθησία πριν το χειρουργείο. Δεν το ξέρω φίλε μου. Δεν το ξέρεις, ναι. Για βοήθα, για βοήθα μας λίγο, τι είναι. Δεν μπορούσε να κάνει αναισθησία πριν την εγχείρηση στον ασθενή ο αναισθησιολόγος. Ως αδύνατη πράξη εννοείς δηλαδή. Ήταν αδύνατη, ναι, διασωλήνωση. Μας είπε ότι αδύνατη διασωλήνωση ήταν πριν, ναι, την αναισθησία. Με την τρίτη φορά τα κατάφερε δηλαδή. Ναι, μερικές φορές συμβαίνει και αυτό. Ναι. Καλέ, εδώ ο κόκκινος πήγε να κάνει κολονοσκόπηση και τον βάλανε να τον ναρκώσουν και δεν έπιασε η νάρκωση. Έπρεπε να βάλουν σε δόση υποποτάμου. Και μετέπειτα πρέπει να πας μόνο σε εξειδικευμένο κέντρο κατά το μέλλον, αν χρειαστεί εγχείρηση. Ναι, μερικές φορές συμβαίνει και αυτό. Τι, δεν πιάνει να άκουσε. Αδυνατούν να γίνει η διασωλήνωση σωστά. Δηλαδή σε παχύσαρκους ασθενείς μερικές φορές. Και η Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν έχουν αυτό που χρειάζεται. Το εξειδικευμένο, ας πούμε, για να κάνουν την κατάλληλη αυτή. Φίλε, προτιμώ να κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στην Ουγκάντα παρά να πάω σε ελληνικό νοσοκομείο από γρήπη. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε, ναι, στα αθλητικό. Πάμε στα αθλητικό. Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ό,τι γουστάρεις. Έτσι, ακούω χρόνια, έτσι, ναι, ξέρεις, στηρίζω. Δηλαδή, έχω να πάρω το 2005 βέβαια, αλλά ακούω χρόνια. Λοιπόν, Κώστα, το 2008 το πήρε το πρωτάθλημα ΑΕΚ, αλλά το πήρε στα χαρτιά Ολυμπιακός, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, μετά τον πρόεδρο της ΕΠΟ, μόλις τελείωσε χρονιά, ποιος τον πήρε, υπαλληλό, ποια ομάδα. Η ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι, όχι. Πρώτα από ποια τον πήρε. 2008 που πήγε ο Κακάτσης μετά υπάλληλο. Α, Ολυμπιακό. 2008. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, έτσι. Μετά έρθει σε εμάς εδώ. Ναι. Ναι, λοιπόν, πήγε στον Ολυμπιακό υπάλληλο ενώ είχε δώσει πρωτάθλημα στα χαρτιά στον Ολυμπιακό, έτσι. Δεν είναι, Κώστα. Βεβαίως. Γιατί είχε βγάλει δελτίο στο Βάλτερ. Δηλαδή αυτό δεν ήταν και νόμιμο, δεν ήταν για μένα και ηθικό, έτσι. Δεν είναι, Κώστα. Ηθικό στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε νόμιμο στην Ελλάδα. Υπάρχει ο νόμος του ισχυρού. Θέλω να καταλήξω, Κώστα. Να καταλήξεις, αλλά να ξέρεις ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ναι, νόμος για μένα. Υπάρχει ο νόμος του ισχυρού. Ναι, πάμε. Το ΚΑΣ τότε είπε ότι, εφόσον είπε ο Γκαγκάτς, είπε το ΚΑΣ τότε ότι ήταν παράνομος ο παίχτης αυτός της Καλαμαριάς. Ναι. Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Η ομάδα της ΑΕΚ. Και μετά που τον πήρε πάλι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το γραμμάτιο ξεπληρώθηκε. Μετά που τον πήρε πάλι ο Ολυμπιακός, ποια ομάδα τον πήρε πάλι μετά. Εδώ εμείς ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Έτσι, πάμε τώρα στο άλλο. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ μετά το διπλό στο Καρασκάκη ήταν 4 βαθμούς μπροστά, έτσι, Κώστα. Ναι, όχι, 7. Μετά, αν έφερε χ με τον Γιάννενα μετά ο Ολυμπιακός, αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ στην Ξάνθη, πήγαινε στο συν 7, έτσι, Κώστα. Έτσι. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε στην Ξάνθη, Κώστα, να πάει στο συν 7. Τον Τζαβέλα ρωτά και τον Άγγελο. Εμένα τι με ρωτάς, εγώ δεν ήμουν εκεί. Εγώ έβλεπα τους παίκτες οι οποίοι όταν χάναν την μπάλα δεν γύριζε κανένας πίσω. Εγώ αυτό καταγράφω. Κατάλαβες που θέλω να καταλάβω. Καταλαβαίνω, ναι, τι καταλαβαίνεις και εσύ, ναι, αλλά αυτοί δεν κάναν μήνυση τον Άγγελο. Εγώ περίμενα, αν κάποιος με κατηγορήσει και η κατηγορία αυτή δεν ισχύει, διότι να έχω να κάνω. Ή να πάω σε ένα δικηγόρο και να τον κάνω μήνυση, ή να τον πλακώσω στις μπουνιές. Ένα από τα δύο. Το αν δεν μιλήσω, πάει να πει ότι. Κατάλαβες. Απλά εγώ θέλω να καταλήξω, ρε Κώστα, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάει ποτέ μπροστά για αυτούς τους λόγους. Κατάλαβες. Πήρε δηλαδή τον υπάλληλο του Ολυμπιακού που δώσε το πρωτάθλημα στα χαρτιά στον Ολυμπιακό, τον πήρε μετά ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες τι θέλω να πω, ας πούμε. Εγώ, φίλε, ας πούμε, πολύ καλά κατάλαβα τι. Είναι λες και ότι είναι αδερφοποιημένα τα σωματεία, ρε Κώστα, ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Εγώ δεν νιώθω στην πόλη μου ότι η πόλη αυτή κάνει αντιπολίτευση στην Αθήνα. Ούτε σε πολιτικό, ούτε σε κοινωνικό, ούτε σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Και επαναλαμβάνω, αν καταλάβω ότι αυτή η πόλη πραγματικά πάει να κάνει μια επανάσταση, θα βγω και θα κάνω. Τώρα οι αγρότες λέει κάνουν επανάσταση και λέει βγάζουν 50 τρακτέρ να πας στην Αθήνα. Γιατί λέει το πετρέλαιο είναι ακριβό. Μα για να κάνεις επανάσταση. Πρέπει να. Δεν τους αφήνουνε. Και γιατί τους αφήνουνε τώρα να μας κλείνουν τους δρόμους. Δεν τους αφήνουν για την Αθήνα. Άμα είστε μάγκες, πάτε στην Αθήνα. Αν τραβάτε. Εκεί θα σας παραδεχτώ. Και εκεί θα παραδεχτώ τη δημοκρατία του Τσίπρα. Όταν κατεβάζει σε απεργία ο Τσίπρας απεργούς για να απεργήσουν εναντίον του κόμματός του, να αφήσει και τους αγρότες να περάσουν, να διαδηλώσουν στη Βουλή απ' έξω εναντίον του κόμματός του. Σ' αγαπώ, φίλε, για χαρά. Επόμενος φίλος, ναι. Κωστή. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και σε γιατρό. Εδώ είναι, γιατρό. Καλημέρα και σε γιατρό. Ωραία, αυτός. Κωστή, ναι. Έχω να σε πάρω 1,5-2 χρόνια και ο λόγος που δεν σε παίρνω είναι δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Ναι. Σε παίρνω και από μακριά κιόλας. Πού παίρνεις? Ήθελα να σου πω, είχε πάρει πριν από λίγο ένας από τη Γλυφάδα, ένας παοξής. Και τον λες τι κάνεις εκεί και πώς βρέθηκες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έτσι, δεν θέλω τώρα κακοπροαίρετα, έτσι καλοπροαίρετα, έτσι δεν θέλω να παρεξηγηθούμε ο τίποτα. Αλλά γιατί τόσο εμπάθεια, δεν πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι δύναμη σε κόσμο, ότι δεν έχουμε κόσμο. Στην Αθήνα όχι, δεν έχει. Α,
να τη δώσω λίγο, σε παρακαλώ. Και όταν παίρνει όλο από την Τούμπα και λέει είμαι Ολυμπιακό. Και γελάμε, ρε φίλε, και με αυτό γελάμε. Πώς θα γίνει. Εγώ να στο θέσω αλλιώς. Άμα πάμε σε 50 δημοτικά στη Θεσσαλονίκη και σε 50 δημοτικά στην Αθήνα. Σε αναλογία. Σε ακούω να το λες συνέχεια αυτό. Με συγχωρείς που σε διακόπτω και σε ακούω, επειδή σε ακούω και το λες συνέχεια. Και ομιλώ για τα δημοτικά. Και ομιλώ για τα δημοτικά. Ολυμπιακός θα κάνει οπαδούς από αυτούς που ήταν να γίνουν Παναθηναϊκοί αεξίδες. Ο ΠΑΟΚ κάνει οπαδούς από αυτούς που θα ήταν Αριανοί. Και Ηρακλήδης. Έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πιστεύω δεν κλέβει φιλάθλους από τον ΠΑΟΚ. Πιο πολύ επειδή υπάρχει κόσμο. Έχω το προνόμιο να έχω παραμείνει στη γειτονιά μου από εκεί που, από τη μέρα που γεννήθηκα, να μένω στην ίδια γειτονιά. Έχω την ευτυχία να έχω συμμαθητές και φίλους από την παιδική ηλικία, οι οποίοι έχουν φύγει, έχουν χωρίσει και έχουν ξαναγυρίσει πίσω στις μάνες τους και έχουν γυρίσει τέλος πάντων πίσω στην Τούμπα. Έχω 6 φίλους παοξίδες που οι γη τους χωρισμένοι είναι αυτοί, γίνανε Ολυμπιακοί. Και έχω επίσης φίλους Αριανούς, 3 επιχειρηματίες, όπου οι γη τους δεν θέλαν καθόλου να γίνουν Αριανοί, γιατί ντρέπονται, και είπαν θα γίνουν παοξίδες. Και οι φίλοι μου οι Αριανοί τους κάνανε Ολυμπιακούς, αν σου λέει κάτι αυτό. Επίσης να σου πω ότι κάποτε ο ΠΑΟΚ έκανε κόσμο από το λαό του. Τώρα δεν έχει λόγο από το λαό του να κάνει κόσμο ο ΠΑΟΞής. Αν το δέχεσαι. Το δέχεσαι. 3 δευτερόλεπτα έπεσες. Επόμενη γραμμή. Δεν το δέχεσαι. Επόμενη γραμμή. Δεν απάντησε. Καλημέρα, Κωστή. Και εκείνος δεν μίλησε. Καλημέρα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι στην αέρα. 4 στη γραμμή. Και θα μας κάνεις και τη κλήρωση που λένε. Θα μας δώσεις 24 νούμερα από το. Θα μας δώσεις 2 νούμερα, Βλάκαρ, αυτό που λέει. 2 νούμερα, από το 1 ως το 24. Για να στείλουμε με ημιχρανίες δύο τύπους. Πώς το έπες ξανά? Το 1 και το 24. Το 1 και το 24. Έγινε, φίλε. Μια ερώτηση γιατρό θέλω να κάνω. Έτσι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Έχει εδώ και μια εβδομάδα, με πονάει το κεφάλι και το μάτι. Πήγα σε παθολόγο, με έστειλε σε νευρολόγο. Το πονάει το κεφάλι? Ναι, ναι. Και το μάτι? Ναι, ο πόνος σκιάζεται στο μάτι. Στο μάτι, ναι. Κάνω μετό, ανεβάζω μέχρι 37 πυρετό και δεν μπορούν να με βρουν τίποτα. Δέκατα δηλαδή? Ναι, ναι, δέκατα. Ναι. Έχεις πάει και σε Ορειλά, μου είπες, έτσι? Ναι, ναι, πήγα χθες. Ναι, συνήθως εκεί εστιάζεται και η παρνοκολπίτιδα, δηλαδή η μετωπία κολπίτιδα. Ο πυρετός μάλλον συχνά προέρχεται και από εκεί. Έχεις πάρει κάποια θεραπεία από τον συνάδελφο, δεν ξέρω? Με έγραψα μια αντιβίωση που είναι σαν το Ρονάλ για τη μύτη, για να καθαρίσει τα εγμόρια, με λέει. Όχι, άλλο αντιβίωση, άλλο το ψακασμί. Άρχισε λίγο, κάνει λίγο κάποιες μέρες θεραπείες, όπως είπε ο συνάδελφος, και ξανά. Πονάς ακόμα τώρα? Πονάς, Ναι, ναι, υποφέρεις πολύ και το μάτι κλείνει δηλαδή. Είναι ναι, πολλές φορές όταν υπάρχει μεγάλη φλεγμονή μπορεί να έχει επίπτωση. Έκανες καμιά εξέταση καθίζησης? Τι εννοείς? Για τη φλεγμονή. Για τη φλεγμονή. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Όχι, όχι. Όχι, σωστό αυτό που είπες. Αν το κάνει αυτό, σημαίνει ότι θα δει. Αν σου βρει, να βρει. Αν έχει φλεγμονή, ρε. Όχι, λογικά θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Ναι, ναι, κάτι κι αυτό. Αλλά αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχει πυρετό. Άρα λες υπάρχει φλεγμονή. Σίγουρα. Σίγουρα υπάρχει φλεγμονή. Και γι' αυτό πήρε και την θεραπεία τη αντιβίωση. Να ανησυχεί ή να τον έχουμε. Όχι, νομίζω ότι θα επαναξεταστεί μετά από το τέλο τη αντιβίωση. Να κάνει λίγο υπομονή. Ναι. Πιστεύω θα βρει την άκρη. Κάνει λίγο υπομονή, θα περάσει, δεν είναι κάτι κακό. Εντάξει. Έτσι λέω εγώ για τον. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, άντε, καλά. Περαστικά. Πιτσιρικάς ακούγεται, πιτσιρικάς ακούγεται. Κοίτα κάτι, αυτά δεν τα ξέρουμε. Το μάτι λέει πονάει. Ναι, είναι με το οποίο η κόλπη εδώ και η θυμοειδής πιο κάτω. Είναι η παρανοκολπίτιδα. Γύρω-γύρω η κόλπη του. Η κόλπη? Τον παραρρύνει κόλπο. Όχι, αλλά τι κόλπο. Η παραρρύνει κόλπη. Είναι κοιλότητες εδώ. Κοιλότητες, ναι, ναι. Κανονικά δεν έχουν υγρό. Αυτό τώρα έχει υγρό. Προφανώς υπάρχει φλεγμονή, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, υπομονή. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Κώστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ο Κώστας από την Πετρούπολη, με την Αθήνα, τι κάνεις? Δεν σε ακούω καθόλου όμως εσύ από την Πετρούπολη. Κρίμα. Τι κρίμα. Γιατί κρίμα. Τι είχε η Ραγιάννη αυτός, γιατί δεν ακούγονταν. Για πάρε και αυτό που βαράει, για να δούμε πώς προλάβουμε, ναι. Ξαναπάρε. Επόμενη γραμμή, ναι.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλέ μου άνθρωπε. Τι ευγενικό. Τι κάνετε, καλά. Καλό, ευγενικό άνθρωπο ακούγεσαι, φίλε. Να κάνω μια ερώτηση και εγώ το γιατρό, με τη σειρά μου. Να κάνω. Έτσι. Πουλάει πολύ ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πονάει το πόδι στη δεξιά γάμπα μόνο στο περπάτημα, όχι σε κατάσταση ηρεμία. Πονάει πολύ μόνο όταν περπατάω. Δηλαδή, περπατά. Σε μετακινούμενο πόνο, πότε ψηλά στα... στη γάμπα, όταν σταματά. Όταν σταματά. Τέσσερις εξετάσεις και δεν ναι. μου βρίσκουν τίποτα. Τι είδους εξετάσεις έχεις κάνει? Τρίπλεξ αγγείων έκανα, δεν μου βρίσκουν τίποτα. Έκανα ηλεκτρομυονευρογραφήματα, δεν μου βρίσκουν. Έκανα μαγνητική τομογραφία όλο το πόδι από το γόνατο και κάτω και πάλι δεν μου βρίσκουν τίποτα. Όταν σταματάς να περπατάς, σταματάει και ο πόνος. Δηλαδή... Μόλις σταματήσω το περπάτημα ή και ναι. την ορθοστασία. Μήπως ναι. ανεβαίνεις ναι. τίποτα σε τρακτέρα πάνω και τέτοια. Άρα έχεις είναι οκλεωμένος. Διαλείπεις οχολότητα. Ναι. Είναι οκλεωμένος. Αριανός. Μήπως ανεβαίνεις τρακτέρα πάνω και τραυματίζεις. Όχι, όχι. Ναι. Προφανώς έχεις εξεταστεί και από αγγιοχειρουργό συνάδελφο, έτσι. Για να σου δώσει τρύπες καρδιά. Από αγγιοχειρούργο και από νευρολόγο. Από νευρολόγο. Δεν έχουν βρει κάτι? Όχι, όχι, και από ορθοπαιδικό χειρουργό. Ορθοπαιδικό. Ο νευρολόγος μου λέει καμιά νευρίτιδα θα είναι. Λέει κάτι τέτοιο. Μου είπε, αν θες να σου δώσω τίποτα για πρεκαμπαλίνη, μου είπε, αλλά διάβασα περίεργα για αυτήν και δεν την πήρα. Ναι, νομίζω έχεις πάει σωστές ειδικότητες τουλάχιστον, έχεις κάνει ένα πλήρη έλεγχο. Τι έπαθε τώρα αυτό, στα 40 πέρασε γέρα. Πολύ νωρί. Ναι, πόσο χρόνο είσαι, φίλε? Δεν λέει την ηλικία. 31. Πόσο? 31. 31. 31. 41 είναι. 31. Α, 31 είσαι. Ναι, ναι. Καλέ, είσαι τεκνό. Τεκνό είμαι, ναι. Ναι. Νομίζω, ναι. ναι. Νομίζω θα πρέπει λίγο να εμπιστευτεί λίγο και τον συνάδελφο στη θεραπεία που σου έδωσε, να δει πώ θα πα. Εντάξει, κάποια φάρμακα. Η πρεκαμπαλίνη όμω συνήθω είναι για να μην αντιλαμβάνομαι, λέει κάτι τέτοιο. Όχι μπορεί, να διορθώσει ναι. κάποιο πρόβλημα. Ναι, έτσι, ναι, ναι δεν μπορεί να βρουν και την αιτιολογία. Μπορεί να είναι νευρολογική αυτή η αιτιολογία. Έχει κάνει και νευρολογική. Αφού τρίπλεξ έκανε. Ναι, αυτό είναι από τον αγγιοχειρούργο. Ναι. Νομίζω πρέπει λίγο να απευθύνει πάλι στου συναδέλφου. Πάλι σε νευρολόγο να απευθυνθώ? Ναι. Νευρολόγο, ε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Θα... Καλό βράδυ, γεια σου. Στη γάμπα, ε. Ναι, ναι. Είναι μια διαλείπουσα χολότητα. Τι είναι αυτό? Διαλείπουσα χολότητα, λέγεται. Διαλείπουσα χολότητα. Ναι. Δηλαδή τι? Δηλαδή ο χολός άνθρωπος είναι. Ο χολός τι είναι? Χολένει. Α, ναι, χολός. Ναι, χολένει. Ναι. Διαλείπουσα είναι ότι έρχεται και φεύγει. Δηλαδή περπατάς, πονάς, σταματάς. Περνάει. Και περνάει και ξανασυνεχίζει και εμφανίζεται πάλι το σύμπτωμα. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, ραπ, ναι. Σ' ακούω σύνδεσμο το μεσημέρι. Το μεσημέρι, ναι, βέβαια. Τώρα μπορώ από την. Όχι, πρώτη φορά, σπάνια φορά που σ' ακούω το βράδυ. Και σε πήρε εξαιτίας του γιατρού. Ο γιατρός, ναι. Λοιπόν, μας έκανε... Ναι. Και εσένα σε θέλω, βρε, κάτσε, βρε. Όχι, ρε, σταμάτα, ρε, δεν λέω. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη. Παρακαλώ. Από το χωριό είμαι, ο Σοβοκλής είμαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Λοιπόν. Σαρεπανίδης. Ναι. Θερματοφύλακας. Λοιπόν, χάρηκα ναι, πολύ που ναι, σ' άκουσα. Κρία βρύση έπαιζε. Για σένα πήρα, για σένα πήρα. Λοιπόν, ραπ. Έλα, ρε. Επειδή σε βλέπω ότι. Και ο πατέρας, ότι ο πατέρας μου πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, ραπ, επειδή σε βλέπω ότι αγχώνεσαι και σ' αρέσει βασικά να ακούσει για. Α, εγώ κοίταξε, είμαι αστυνομικά. Θρίλερ. Ιατρικά. Και ελληνικές ταινίες. Τώρα θα σας πω για διατροφή. Λοιπόν, έχω και εγώ εδώ πέρα τη γυναίκα μου που παρεμπιπτόντως σε ακούμε και μαζί πολλές φορές. Λοιπόν, με έχει τρελάνει με τις διατροφές και με αυτά. Λοιπόν, Γιάννη, άκου και εσύ να δεις τι έπαθα εγώ. Από τα 35 και μετά άρχισε να με πιάνει, δεν ξέρω, κάτι με το μεταβολισμό, δεν μπορούσα να χάσω κιλά. Κάποτε μέχρι τότε, το καλοκαίρι έβαζα κιλά, όταν άρχισε η προετοιμασία τα χανά. Σε ένα μήνα ήμουν εντάξει. Ναι. Δεν μπορούσα να χάσω κιλά με τίποτα. Ούτε στην προετοιμασία τα έχανες. Με τίποτα, σου λέω τίποτα. Δηλαδή τα ίδια πράγματα και αυτά. Εγώ έχω κάνει 9 προετοιμασίες και έχω χάσει σε κάθε προετοιμασία 6 με 8 κιλά. Ραφ, μια ζωή είμαι μέσα στον αθλητισμό. Για να έχεις εντάξει, θα με πιέσει. Όχι, και πάντα, καλές, πάντα αδύνατος. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, δες τι έπαθα τώρα σε 38 μου, 3 χρόνια μετά. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι πώς είχε γίνει, πώς κάτι άλλαξε διατροφή τελείως. Αυτό που είπε και ο ραπ προηγουμένως με τα κρέατα, αν δεν μπορώ να φάω κτλ. Λοιπόν, πολύ ολική αλέσος, δημητριακά και αυτά. Και βρώμη, πολύ βρώμη και αυτά. Πίτουρα! Βρώμη, ρε παιδί μου, τι βρώμη. Αυτή θα βρει στα σούπερ μάρκετ ναι, έχει ναι, βρώμη. Ναι. Λοιπόν, και χάνω τα κιλά σταδιακά, χωρίς απότομα, σιγά σιγά. Έχω στεγνώσει. Έχω χάσει κιλά όλοι από ρούν και λέει νομίζω αφού νομίζαμε ότι ήμουν άρρωστος. Γυναίκα σου, τι λέει η γυναίκα σου τώρα, μήπως ζηλεύει τώρα? Όχι ρε παιδί μου, εγώ εντωμεταξύ από το πρωί στο βράδυ στη δουλειά, μπογιατζής, σκληρή δουλειά,
Προετοιμασίες και αυτά και δεν καταλαβαίνω τίποτα και τη διάρκεια τη σεζόν και τα πάντα τίποτα είναι στην πολύ ένταση. Άρα άλλαξες με κάποιο τρόπο το μεταβολισμό σου. Ναι, μπράβο. Και δεν φτάνει αυτό και σε αγώνες μεγάλους ορεινούς και τριξίματα και 50 χιλιόμετρα και ό,τι θέλεις. Τι ορεινούς. Και να... Μπορεί να, λοιπόν, τρέχεις. Πας εκεί με τους τρολούς και τρέχεις τα βουνά πάνω. Με τους παλαβούς μαζί και εγώ. Λοιπόν, έλα. Και να σας πω τότε ρε παιδιά, ότι παρόλο που έχω χάσει τα κιλά και έχω μια ευεξία, μια δύναμη και δεν με πιάνει, δεν με ρίχνει αρρώστια. Μπορεί να κολλήσει τον ιό βέβαια, αλλά δεν με ρίχνει. Πολύ δυνατός οργανισμός. Ναι. Πολύ δυνατός οργανισμός. Ναι, η βρώμη γενικά χρησιμοποιείται στις δίαιτες, είναι εντάξει και υποθερμιδική, προκαλεί ναι. και αίσθημα κορεσμού ας πούμε στις δίαιτες. Μήπα κάτι για μελατονίνες, μήπα να φέρω ότι η μελατονίνη βοηθάει στον ανοσοποιητικό, δεν ξέρω κάτι τι μου πάνε, δεν ξέρω. Ναι, είναι από τα δημητριακά ένα καλό πρωινό, επιπλευθώνει αργά την ενέργεια. Εντάξει, καλά τώρα δεν το παγώ γιατί ναι. βρώμη γενικά λέω τώρα, ας πούμε, ξηρούς καρπούς δημητριακά θα ένα σωρό. Λοιπόν, ναι. τέλος πάντων παιδιά, να μην σας κάνω. Ραπ, σ' ακούω κάθε μέρα, είσαι δύναμη, εντάξει. Και Γιάννη, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να είσαι καλά, Σοβογλή. Στο χωριό να Σοβογλή. Ναι, ναι. Κρύα βρίζεις. Ο πατέρας ήταν χρόνια τερματοφύλακας στον Απόλλων. Γκολκίπερ. Γκολκίπερ. Στον Απόλλων, Κρύα βρίζεις. Γιάννη Σαρυπανίδης. Ναι. Σαρυπανίδης. Πολύ καλός. Ωραίος. Ωραίος. Μάλιστα, ωραίος. Ναι. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραυτόπουλε. Καλώς τον καλό τον άνθρωπο. Να πάρουμε Γιάννη άλλους δύο. Από Γερμανία με ο Αχιλλέας. Γεια σου, Αχιλλέα. Πόντιος Αχιλλέα είσαι. Ναι, ναι. Μπαμ κάνεις Αχιλλέα. Μαντάμε και στο Γιάννη το χειλητήρι εκεί που σήκωσε το τηλέφωνο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Άρα, καλά. Έλα. Λοιπόν, ραπ, Άστον Παόκ. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την υγεία μου τώρα. Να τόσο ο γιατρός. Πιένες ο γιατρός. Το βλέπεις το γιατρό. Και μου το είπε ο γιατρός. Λέγε γιατρέ. Έλα. Όχι, τώρα με έπιασε ξαφνικά πίεση ανέβαζα και δεν ξέρω από τι στο διάλογο προέρχεται. Πατρεμένος είσαι, φίλε. Είμαι. Μία αιτία είναι αυτή. Έτσι. Έτσι. Όχι, ρε, εντάξει. Πατρεμένος, ξενύχτια έξω, άστα να πάνω. Όλα μαζί είναι. Αυτό είναι. Ευθύνες, άγχος. Κάτσε, εδώ με έχει πιάσει, με έχει ανέβει η πίεση στα 15-16, το δεύτερο αυτό της καρδιάς που λένε 12-13. Ποιο το της καρδιάς, 12 πολύ είναι. Η διαστολική. Πολύ δεν είναι. Πολύ είναι. Είναι, τώρα πρόσφατα πήγα στο γιατρό, εδώ και μια εβδομάδα μου έδωσε χάπια ιστορίες, με 2,5 μιλιγράμμ ξεκίνησε, άμα δεν κατέβει λέει πάρε 5. Ο γιατρός Έλληνας είναι εκεί ή Γερμανός. Γερμανός μωρέ. Σου δώσε χάπια ο γιατρός ο Γερμανός. Μήπως είδε Έλληνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είδες αμέσως καμιά βουλωμένη αρτηρία, το είδες αυτό. Όχι, εγώ αυτό υποψιάζομαι πιο πολύ. Γιατί δεν πάω να το δεις. Γιατί. Φοβάσαι. Επειδή ήμουν αθλητής και 27 χρόνια, επειδή καπνίζω και πολύ. Ήσουν αθλητής και τι έγινε, τώρα δεν είσαι όμως. Τώρα δεν είμαι, ραπ, είμαστε ηλικία, έτσι. Ρε πάνε δες, μην δεν πας έχει καμιά βουλωμένη αρτηρία σερσερή. Τι κάθεσαι και παίρνεις κάποια. Πήγε στον γιατρό εκεί. Όχι, πρέπει στο να πάρει γιατί έχει πέρταση. Εντάξει. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί όμως να κάνει δεν ένα πρέπει να κάνω... ενδελεχή έλεγχο για να κάνει. Ενδελεχή έλεγχο θα κάνει. Ναι, ναι. Εγώ το καλοκαίρι πήγα, έκανα την καρδούλα μου. Την είδα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι αποβουλωμένη αρτηρία. Η υπέρταση. Η υπέρταση ναι. συνήθως είναι ιδιοπαθής. Δηλαδή δεν οφείλεται σε κάποιο λόγο. Όμως σε κάποιες λιγότερο συχνές συνθήκες μπορεί να οφείλεται και σε καρδιοπάθειες. Έτσι. Μπορείς δηλαδή να στο σεξ κουράζεσαι, ρε. Κάτσε το όνομά του. Στον καρδιολόγο, στο σεξ. Στο σεξ κουράζεσαι. Λοιπόν, ραπ, τώρα θα σου πω μια περίπτωση, έτσι. Δεν θα με πει λεπτομέρειες τώρα να το κάνουμε εδώ πορνό. Θα με κλείσει, έτσι. Όχι, πορνό δεν το κάνουμε. Αν κουράζεσαι στο σεξ. Όχι, δεν κουράζομαι, αλλά υδρώνω. Να, ένα κακό στοιχείο. Υδρώνεις. Μιλάμε για μία φορά 45 λεπτά με πιάσε. Τι έκανε 45, ούτε κόκκινο να ήσουν, ρε φίλε, τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, εγώ νομίζω με το κόκκινο στο στρατό ήμουνα για ένα διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Ήμασταν σε ένα φυλάκιο στην Κόρινθο εκεί, Λουτράκι Κόρινθο. Στην Κόρινθο? Ναι, Λουτράκι Κόρινθο, εκεί σε ένα φυλάκιο μου είχαν πάει. Όχι, ο κόκκινο ήταν Ι5, φίλε, Ι4, σαν τον Καραμαλή. Μπα περιπτώσει, 45 λεπτά δεν είναι πολύ. Συνεχόμενο? Ναι, ρε, για να τρέχω να μιλάμε να τρέχει υδρότα, εγκόμενα να με σκουπίσει. Ντροπή. Κλείστον, Γιάννη. Κλείστον, παντρεμένο άνθρωπο. Ντροπή. Ντροπή σας, δεν τρέπεστε λίγο να τα δημοσιοποιείτε τέτοια πράγματα. Μα παλιωτόμαρα, δεν τρέπεστε λιγάκι. Τι λέγονται τέτοια πράγματα. Επόμενη γράμμη. Ντροπή. Πρώτο τελευταίο. Ναι. Πάντως τώρα πέρα από την πλάκα, συγγνώμη φίλε, για 45 λεπτά και τον ίδρωτα δεν νομίζω να έχει καμία βουλωμένη αρτηρία. Καλά το πάει το έργο. Γιατρέ, πώς το βλέπεις εσύ. Σαν έμπειρος που είσαι. Πρώτο τελευταίο, ναι. Έτσι, 45 λεπτά ένα ημίχρονο έβγαλε. Ο Γκαρσία δεν μπορεί να τρέξει 3 χιλιόμετρα. Και έτσι, σωστό, μια χαρά είναι οι αρτηρίες. Νευρολογική φύση, σωστά, ναι, γιατρέ. Προτελευταίος, φίλε, ναι, ναι.
Έλα, γεια σου, Ραπτόπουλε. Έλα, γεια σου, φίλε. Να χαιρετήσω και το φίλο δίπλα. Έλα. Γεια σου, καλησπέρα. Πολλές αρρώστιες ακούω, 30 χρονών. Τώρα είναι οκλειωμένη, ρε Γιάννη. Ο άλλος δεν ήταν οκλειωμένη που με είπες. Σε περάσαμε για τον άλλο με τη γάμπα, ρε, οκλειωμένη. Ναι, πολλά. Άλλος λέει, τι είναι αυτά που ακούω, ρε, 25 χρονών, 30 χρονών. Ο άλλος είναι δυνατόν, ρε, να έχει αρρώστια 30 χρονών, ρε. Γιατί τι είναι αρρώστια, ηλικία έχει. Τι είναι αυτά, ρε, Ραπτόπουλε, που ακούω, ρε. Στεναχωριούνται μάλλον όλοι και τους παίρνει από κάτω, έτσι μάλλον. Αυτό πιστεύω μάλλον. Ναι, ρε, φίλε. Παντρεμένοι άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά, πεθερές, μάνες, δουλειές. Εσύ τι, έχεις μια επιδερμίδα σαν το Φέρντι, ανύπαντρο 43 χρονών, τεκνά κυνηγάς, άντρες κυνηγάς. Τον Άρη έχεις στη Γάμα Εθνική, τι ανάγκη έχεις, που λέει και ο καμπρός μου. Για να ρωτήσω και τον γιατρό λίγο. Έλα, πες μου. Δεν μου λες, γιατρέ, το καλύτερο φάρμακο δεν είναι να ακούς τον Σάκη Ρουβά να τραγουδάει. Να το. Ο καθένας το καβά του έχει τον πόνο του. Δεν μπορώ να απαντήσω. Το βιολί του Καραγιάννης. Ο Σάκης Ρουβάς, ρε είναι. Πώς το λένε, ρε. Πώς το λένε η γυναίκα όταν είναι πολύ μπιμπελό. Πώς το λένε, ρε. Είναι η γυναίκα που είναι πολύ μπιμπελό, ρε. Πώς. Εντζενή, ρε. Άμα ο Εντζενή πάει 50 χρονών, ρε. Ξέρεις τι γίνεται. Μουστόγρια γίνεται ο Εντζενή. Έχεις δει κανέναν Εντζενή να πούμε να γίνεται ωραίος γέρος. Εσύ κόλλησες με το Σάκη το Ρουβά να πούμε, κόλλησες εκεί. Μα τι στεναχωριούνται, ρε, όλοι στεναχωριούνται ρε. Η στεναχώρια είναι αυτό που τους. Δεν έχουν τίποτα, ρε. Να το. Είναι δυνατόν. Δεν μου λες, ρε, αυτό που είδες καθόλου σήμερα αγώνα. Είδα. Είδες τον Παναθηναϊκό, ρε. Τι να δω, είχε κανένα άλλο. Πολύ ομάδα γειτονιάς, ε. Πώς. Κάτι λαθρομετανάστες είχε μέσα, κάτι αμφιβόλου αξίας παίχτες. Δηλαδή ήταν ένα συνοθήλευμα. Δηλαδή, πού είναι για ο Κόντης να τους φέρει τον Εκουεμάγα με τον Οφομπούμποτ. Τι είναι αυτή, ρε, Ραπτόπουλε. Δηλαδή τώρα να συγκρίνω τώρα ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής νεαρός σε ηλικία ονόματι Ριζβάνη στον Παναθηναϊκό, ναι, έτσι. Ναι. Ο οποίος παίζει στον Πανιόνιο δανεικός τώρα. Ναι, όχι. Κάπου αλλού πήγε. Μεταγραφή. Ναι, αυτός τώρα ο ποδοσφαιριστής άνετα θα παίξει ανάμεσα τώρα. Βλέπω αυτούς εδώ πέρα που έχει εκεί στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Τι ήταν αυτή σήμερα. Εγώ είδα κανένα τέταρτο, έτσι πήγα να πιω έναν καφέ να πούμε. Είδα κανένα τέταρτο και απογοητεύτηκα. Ούτε μια πάσα στο μισό μέτρο, ούτε τίποτα. Χάλια μαύρα, έτσι. Σωστό. Τώρα περιμένουμε και το αυριανό παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το δω γιατί μικρές ομάδες δεν βλέπω, εγώ ξέρεις. Θα δω και μετά τον Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή. Ναι. ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπολογίσει πιο πολύ τον Πανιόνιο. Έχω ακούσει εσένα που λες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει σφυρίγματα. Μα αν δεν πάρει σφυρίγματα, ο φετινός ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δει στα μάτια τον φετινό Πανιόνιο που είναι από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Ναι. Πιστεύω να συμφωνείς αυτό. Κοίταξε, εγώ το θαυμάζω τον Πανιόνιο. Γιατί χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, πήγε να πούμε και είναι με τον ΠΑΟΚ μαζί το εκατομμύριο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, αυτά αυτό που λες, σαν έτσι ήθελα, είχα μέρες να σε πάρω τηλέφωνο, γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο. Για να σε ακούσω κιόλας λίγο. Και με τον Ραγκάτση καμιά φορά μιλάω, αλλά. Ο Ραγκάτσης, τον κάνω κάποιες ερωτήσεις και δεν μπορεί να απαντήσει. Όλο αδιάβαστος είναι. Δεν έχει θηλυκό μυαλό σαν και σένα. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή μια μπουκιά τον κάνω τον Ραγκάτση. Δηλαδή αν τον ρωτήσω κάτι δεν ξέρει να απαντήσει. Δεν ξέρει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έγινε. Καλό βράδυ. Είναι. Καλησπέρα. Τελευταίος. Δεν ξέρει να απαντήσει. Καλησπέρα, Κωστή. Γεια σου, φίλε, ναι. Θα ήθελα να πω κάτι για το παλικάρι που πονούσε το κεφάλι του που είχε πει. Και το τέτοιο, όπως το λένε, το μάτι. Μήπως να πάει να κοιτάξει και λίγο σε ένα οδοντίατρο, μήπως φταίει κάποιος κοινόδοντας, γιατί ο πόνος του οδοντιού μπορεί να φτάσει μέχρι το κεφάλι, να έχει κάποιες πλεγμόνες. Έχεις δίκιο. Εγώ είχα τέτοιο πόνο με το δόντι στο φρονιμίτι. Αυτό ακριβώς. Οι ρίζες των δοντιών μπορεί να χτυπήσουν και κεφάλι και να έχει άσχημα. Τον έβγαλα, τον ένα φρονιμίτι, τον έβγαλα. Γι' αυτό ήθελα να πω. Δεν τελείωσε και ο οδοντεχνίτης. Έχεις δίκιο, φίλε. Και το ξέρω. Σωστό. Μπορεί να χτυπήσει κάποια πλεγμονή και να έχει χειρότερα. Ωραίος.
Ωραίος. Γι' αυτό, επειδή μπορεί να πήγε σε οτιδήποτε γιατρό, πάει και σε έναν οδοντίατρο να κοιτάξει καλύτερα. Σωστό γι' αυτό. Σωστό. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Γιατρέ μου, νικητές είναι η κυρία Τσικαλά Μάγδα σε 421 ναι, το κινητό της και ο κύριος Παπαθεοδόρου Νικόλαος Νίκος 919. Επαναλαμβάνω, θα έρθείτε στον γιατρό Μπανιώτη Γιάννη. Θα τηλεφωνήσω στο 231-0282-400. Θα βγει η Κορίνα. Ναι, και θα συνοηθούν για τα ραντεβού τους. Ωραία. Ναι. Τσικαλά Μάγδα, Μαγδαληνή, 421 και Παπαθεοδόρου Νίκος στο 919. Και όποιος θέλει να πάρει μαγκίτικο, να πούμε, σάντουιτς ή να κάνει καμιά έτσι μαγκιά, όπως τη λένε, με τα συνδυασμούς γύρω ελαφρύ που τον τραβάτε το λίπος, τι κάνετε, δεν τα ξέρω εγώ καλά, τα πεις εσύ στο Daily Way. Αγίων Πάντων 28, το τηλέφωνο 231-0-51-0-45. Θα σε φέρνω εδώ με τον γιατρό να ταΐζουμε το Μετρόπολης, γιατί έχουμε, είναι καλοφαγάδες εδώ. Εννοείται. Τρώνε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τρώνε, εσύ δεν μου λες τις γιορτές εκεί που κάνουν τις χριστιανούς, βάζετε και ναι, έχουμε σουτζουκάκια, να πούμε, λαχανικών. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι. Ναι. Έτσι. Τα λέμε. Γιάννης Χιλιτίδης, δυναμίτη, συνεχίζει και εμείς το μεσημέρι αύριο πολύ περισσότερα. Με Γρηγόρη Κόκκινο αύριο ημέρα έχει και ΠΑΟΚ. Θα έχουμε αρκετά θέματα να πούμε. Να είστε καλά. Bye-bye. Τα 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 θέματα να πούμε. Να είστε καλά.